παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τι θα γίνει ρε γαμώτο, ελπίζαμε καλημέρα, ελπίζαμε να πάρει καμιά τηλεοπτική άδεια μεγάλου καναλιού εδώ πέρα ο Ιβάν Σαβίδης να τρουπώσει, ξέρω εγώ, κανένας πληθυσμός εκεί να βγάλει κανένα φράγκο, άνθρακες στο θησαυρό. Κλαπ επειδή δεν πήρε άδεια ο Σαβίδης και χαρά επειδή πουλήθηκε ο ΜΑΚ. ΠΑΟΚ 2016. Τι θες ρε φίλε, τι θες τώρα... Ξημέρωμα 20 Ιουλίου με στη Γρίνα. Εγώ δεν γουστάρω τους γκρινιάριδες. Αφήστε τις γκρίνιες. Μάθετε τα πράγματα να πούμε, να τα βλέπετε στη ζωή όπως ακριβώς έχουν. Αυτή η μύρλα, η τουμπιώτικη, η θεσσαλονικιώτικη, αυτή. Μια χαρά είναι τα πράγματα, ρε. Έχουμε υγεία. Ωραία. Και όσοι δεν έχουμε υγεία, θα την αποκτήσουμε. Και όσοι δεν την αποκτήσουμε, θα προσπαθήσουμε να την αποκτήσουμε. Δεν έχουμε δουλειά. Θα κοιτάξουμε να βρούμε. Έχουμε δουλειά. Θα κοιτάξουμε να την κρατήσουμε. Αισιοδοξία, ρε. Δεν αυτά τα πράγματα. Μόνο τα Σάββατα παίρνετε τις αμαξάρες, τις γκομενάρες, να πούμε, και τραβάτε στα σχαλκιδικά, στα εξοχικά, στα σπίτια, στα δωμάτια, στα living room, να πούμε. Μόνο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι μύρλα είναι αυτή, μωρέ, μες τη βδομάδα. Ποδοσφαιρικά μύρλα, πολιτικά μύρλα. Δεν κάνει ο Τσίπρας, έτσι μας έκανε ο Τσίπρας. Αλλιώς μας έκανε ο Τσίπρας. Τι σας έκανε, μωρέ, ο Τσίπρας. Τι πρόλαβε ο Φουκαράς ο Τσίπρας να κάνει. Ήρθε ένα χρόνο στην εξουσία η αριστερά. Τι περιμένετε να κάνει. Μια ζωή ήταν στην αντιπολίτευση. Άσε στην εξουσία 20 χρόνια. Φάγαμε τη Νέα Δημοκρατία, την ΕΠΕΝ, τη Χούντα, φάγαμε το Πασόκ στη Μάπα. Άσε ρε και να δούμε λίγο τι θα κάνει και ο Τσίπρας. 40 χρονών, νέος αυτός και τα λοιπά. Τι θέλετε, δηλαδή, επειδή σας είπε ψέματα. Καλά έκανε και σας είπε ψέματα, αφού είστε ταγάρια. Άμα σας έλεγε την αλήθεια, δεν το ψηφίσατε. Θα βγάζατε το γιο του Βρικόλακα. Προκειμένου εγώ να βλέπω τον Βρικόλακα και τον Βρικόλακη έχω εκεί, καλύτερα να βλέπω τους κομμουνιστάς. Δηλαδή, οι αμαρτίες αυτής της χώρας τις έχει πάρει ο άλλος ο Τσίπρας πάνω του, να πούμε. Τι έγινε, επειδή δεν δίνει τις άδειες στο Σαβίδι και στον Καρατζαφέρη και στο Μέγκα, ξέρω εγώ κτλ. Θέλει να κάνει ένα δικό του λόμπι τηλεοπτικό. Τι ακάνει δηλαδή. Δηλαδή όταν ήταν ο Ανδρέας και έπεφτε και ερχόταν ο Μητσοτάκης, δεν υπήρχαν κρίσεις αξιωματικών. Δεν ξυλωνόταν να πούμε αρχηγοί yes, mes, no, γεθά, μπάτσι, ο αρχηγός των μπάτσων έφευγε, ξέρω εγώ κτλ. Τι ο καθένας θα κοιτάξει στην εξουσία πάνω να δημιουργήσει, να πούμε, να δημιουργήσει το δικό του λόμπι, να πούμε. Τι θέλω, Παπαμπρίζας. Μη χαίρεσε κίτρινη σαύρα. Θα πάρει, λέει, κανάλι, λέει, και πρωτάθλημα, λέει, και εσύ θα βράζεις, λέει, από μόνος, Παπαμπρίζα. Τι να βράζω, ρε. Πρέπει να πάρει αυτός πρωτάθλημα, θα θησαυρίσουμε εμείς εδώ πάνω. Βγάλουμε λεφτά, ρε. Και έτσι ο ΠΑΟ και η δική έκδοση για 10 χρόνια θα βγάλουμε σύνταξη εδώ πέρα. Άλλα 3.000 έσημα, αν ζήσουμε, βέβαια. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Ο Γιώργος ο Βασιλείου έτοιμος είναι. Μπήκε μέσα στο. Ξέρεις, ο ταξιέργος Θεοχάρης. Και από το αντικαρκυνικό μας στέλνει χαιρετίσματα σε όσους καπνίζουν και λέει: αν δεν μπορείτε να το κόψετε, μειώστε το. Αν δεν μπορείτε να το κόψετε, μειώστε το. Γεννημένος το 50 ο Γιώργος Βασιλείου, έτυχε να τον γνωρίσω σε κάτι εκδηλώσεις που γινόταν τότε. Ήμουνα εγώ, ακούς, ήμουνα εγώ υπεύθυνος εκεί σε κάτι, να πούμε, γραφεία που προωθούσαν, ξέρω εγώ, girls, να πούμε, στα. Πώς τα, όχι για κακό πράγμα. Για σοου και τα λοιπά. Βέβαια, σε καλλιτεχνικά γραφεία το γνώρισε τον Γιώργο του Βασίλου το 94, 95, 96. Τρία χρόνια. Πριν γίνει ο ταξίαργος, πώς το λένε, Θεοχάρης. Ωραίος τύπος. Πεδαράς, αυτός, ψηλός, γεροδεμένος από τη Λαμία. Πιάσαμε την κουβέντα, έπεσε τερματοφύλακας παλιά, λέει, στη Λαμία. Ορφανός από πατέρα, έφυγε η μάνα, ο πατέρας στη μάνα, ξέρω εγώ κτλ. Μου δουλεμένο παιδί, μέσα στην αυτή και τα λοιπά, του έλεγα: ρε Βασιλείου, πολύ καπνίζεις, ρε, εκεί πέρα. Είχαμε βρεθεί στην παραλία Κατερίνης και η Pioneer, τη θυμάσαι την Pioneer, και έκανε μια παπαρουσίαση ο Βασιλείου και εμείς βοηθούσαμε εκεί. Του λέω: ρε κύριε Γιώργο, του λέω: πολύ καπνίζεις, έλα ρε, λέει, μια ζωή την έχουμε. Τώρα όμως από μέσα από το αντικαρκυνικό στέλνει μήνυμα στους νέους ειδικά και λέει: αν δεν μπορείτε να το κόψετε, μειώστε το.
Μειώστε το. Ο Γιώργος ο Βασιλείου, ο ηθοποιός, ο παιδάρας αυτός, που έγινε μετά και βουλευτής, με ποιο κόμμα κατέβηκε ο Γιώργος ο Βασιλείου? Με τη δεξιά κατέβηκε, με τους δεξιούς. Μου όποιος και να κατέβηκε, είναι φίλος μου. Λοιπόν, τα περαστικά στο Γιώργο το Βασιλείου, από μένα, το Γιώργαρο. Περαστικά και στη φίλη μου την ώρα τη Βαλσάμι που περνάει άσχημα. Πολύ άσχημα περνάει. Εδώ και 2-3 χρόνια. Σε αυτούς τους δύο που τους αγαπάω πολύ, τον Γιώργο τον Βασιλείου και την ώρα τη Βαλσάμι, να τη βγάλουν, να μπορέσουν να τη σκαπουλάρουν, να πούμε. Έτσι το λέω χοντρά το έργο, γιατί είναι δύσκολα και οι δύο. Λοιπόν, αφού είπαμε τα περαστικά στον Γιώργο τον Βασιλείου και στην ώρα τη Βαλσάμι τους φίλους μας, πάμε να δούμε τι έγινε και με τους γκρινιάριδες. Τι έγινε, ρε, πουλήσανε το ΜΑΚ και γιατί πουλήθηκε ο ΜΑΚ και τι έγινε, ρε, που πουλήθηκε ο ΜΑΚ. Δεν, καλά το είπε ο, πώς το λένε, ο Κουρούμπαγλάς, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ωραία το είπε. Πουλήθηκε, λέει, στον τόπ. Τι θα σε έκανε ο ΜΑΚ? Θα τον έκανε καινούριο συμβόλαιο? Θα καθόταν πάνω στο συμβόλαιο? Τελείωσε. Μια χαρά τον έκανε και τον πούλησε. Πήρε τον Τζαλμάλ, πώς το λένε, όχι τον Τζαμάλ, το φίλο του Κλαδά. Πήρα τον Τζαλμάλ. Τον Γκάμπο Τζαλμάλ, έτσι δεν λέγεται? Α, δούμε. Αυτό λέει είναι, λέει, ο Άντι ΜΑΚ. Τζαλμάνογλου, πώς το λένε. Αυτός εδώ, ο μαύρος, ο εξτρέμ, ο γρήγορος. Κάτσε τον εδούμε. Μπορεί να βγει σαν τον ΜΑΚ, να μου. Που ξέρω εγώ. Και αν δεν βγει και σαν τον ΜΑΚ, τι θα γίνει δηλαδή? Άμα δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα γίνει σαματάς? Δηλαδή, άμα δεν πάρει το κύπελο ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει? Σασιρμάς? Άμα δεν μπει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League, τι θα γίνει, να πούμε? Θα πέσει η ψυχολογία του ΠΑΟΚ? Σάματης, να πούμε, μπήκε ποτέ? 100 χρόνια που δεν θα μπει τον 101 χρόνο, θα γίνει σαματάς? Καλά δεν λέω, τι λέω, καλά τα λέω. Καλά τα λέω, έτσι νομίζω ότι τα λέω. Δηλαδή τι θα γίνει, δηλαδή, άμα φύγει ο Ολυμπιακός 10 πόντους, η ΑΕΚ 5 πόντους, 8 πόντους και ο Παναθηναϊκός να φύγει 10 πόντους και βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ ή τρίτος, θα πούνε τίποτα το Σαββίδη? Ο Σαββίδης λέει, εδώ πέρα το έργο, να πούμε, πώς θα γίνει? Δεν πάρω την ΕΠΟ, πρωτάθλημα δεν παίρνω. Πάει. Άμα δεν πάρω τον Καραμελίδη μαζί μου, πρωτάθλημα δεν παίρνω. Δίπλα τον έχει, στην Παναγία τη Σουμέλα. Εδώ δίπλα είναι η Παναγία Σουμέλα. Σουμέλα, ναι. Παναγία Σουμέλα. Πάρε τα μάξι, πάρε τρεις Ρώσους γορίλες που θες να πάρεις, να πούμε, Ρώσους ποδοσφαιριστές, άμπαλε Σαββίδη και εσύ και ο άλλος ο γιος ο Γιώργος, άμπαλοι τελείως. Θέλουν, λέει, να πάρουν Ρώσους. Ακούς, να πάρουν Ρώσους, λέει, ποδοσφαιριστές. Οι καλύτεροι Ρώσοι ποδοσφαιριστές πήγανε στο Euro, ήταν πιο αργοί και από τον Κόκκινο. Πήγαμε, κάναμε τζόκινγκ με τον Κόκκινο σήμερα. Περπάντα γι' αυτό, έτρεχα εγώ. Λοιπόν. Ο Κόκκινος, το λέω, ρε Κόκκινε, σαν Ρώσος, λέω, στόπερ είσαι. Ας τις βλακίες, φαλακρέ. Θα σε πάω, λέει, σε ένα μέρος, λέει, φοβερό. Δεν λέω σε ποιο μέρος είναι, γιατί πάει συχνά. Με πάει σε ένα μέρος και μόλις ξεκινάμε, εγώ τρέξω με αυτό σε περπάτημα, τι με λέει? Πρόθεξε, λέει, κάτι φίδια, λέει, εδώ είναι ακίνδυνα. Που με έφερες, λέει, ανισόρμπε, του λέω. Φίδια, λέω, εδώ πέρα. Είστε σε μια βλάστηση, λέει, μόνο τα πουλιά, λέει, ακούγονται. Σε ένα μέρος κάτι. Τι να τον πω, ρε, τον Κόκκινο. Κλείνει η παρένθεση. Η Ρώση, λοιπόν, που θέλει να φέρει. Αυτός ο άμπαλος ο Σαββίδης, γιατί είναι άμπαλος. Άμπαλος γιατί λέει αυτό. Έμπαλος γιατί πουλάει πλέον, μπήκε στο κόλπο, πουλάει ακριβά και αγοράζει φθηνά. Πρώτος διδάξας, ο κύριος Μαρινάκης. Αγοράζει φθηνά, πουλάει ακριβά. Έχει βέβαια τους καραμελίδιδες εκ τους διαιτητές φίλους. Έχει τους δικαστές φίλους. Πώς θα γίνει? Και καλά ξηγέται. Και εσύ τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις? Που έπαιρνε στο Μάρτες 800.000. 1.000.000 το Μάρτερς. Έπαιρνες, να πούμε, και από το φαΐ είχαν κλείσει οι αρτηρίες του. Πώς να μην πάθει έμφραγμα? Πώς το λέγανε τον προπονητή εκείνο που έμοιαζε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ρε, που είχε ο ΠΑΟΚ? Το Στέφενς. Κλείσανε, λέει, οι αρτηρίες, λέει, του Στέφενς. Λέει, έπαθε καρδιά. Βέβαια. Άμα φέρνει ο γιος του 800.000 το Μάρτερς και το Μαντούρο και κάνα δυο παλτά, κάτι γουρούνια με κάτι κεφάλια, σαν μοσχάρια, να πούμε, τα χρεώναν 1.000.000. Και τι έκανε ο ΠΑΟΚ? Έβγαινε τέταρτος. Έβγαινε τρίτος, έβγαινε δεύτερος, έβγαινε πέμπτος. Και τι έγινε? Άντε να παίρνει και κανένα κύπελο στα 100 χρόνια, να πάρει και ένα κύπελο. Ακόμα τα κάνει 5. Εντάξει. Λοιπόν, και τι έγινε? Μπράβο, λοιπόν, το Σαββίδη. Στο κομμάτι που πλέον έβαλε μυαλό, αγοράζει φτηνά ποδοσφαιριστές να τους πουλάει ακριβά. Μιμείται το μοντέλο, να πούμε, του, πώς το λένε, του Μαρινάκη. Σου λέει, απ' εδώ Παγκία, τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Αν μπαίνουμε μέσα κάθε χρόνο, θα μας έρχονται οι Φρανκ Άρνεσεν, θα μας έρχονται όλοι περίεργοι για τα. Όχι. Λοιπόν. Ποιος είναι Λούκας? Πολύ ωραία. Δεν πουλιέται και αυτός ο Λούκας με το σαγόνι. Δεν πουλιέται ο Λούκας. Να πάρει κανένα 4.000.000. Δεν έκανε και ο Κάτσε κανένα, πώς το λένε, μεγάλο.
Μουντιάλ να τον πιάσει, να πούμε τον βάλει εκεί πέρα, το δώσει σε καμιά ιταλική ομάδα τον Κάτσε. Εντάξει, αυτό είναι. Δώσει Κάτσε, δώσει, πώς το λένε, Μακ, να δώσει και τον άλλο τον Λούκας, να πάρει ένα εφτάρι να πούμε, να το βάλει στην Παντελώνα. Και άμα βγει δεύτερο, τι θα γίνει, να πούμε, θα φωνάζει, ξέρω εγώ, Παοξής. Δεν φωνάζει. Παοξής μια φορά φωνάζει, το είπαμε. Άμα ανέβει ποτέ ο Άρης, του κάνει κανένα διπλό με στην Τούμπα, θα αρχίσει να πετάει κοτρώνες. Διώχνει θερμιτζάκιδες, πετάει πέτρες κτλ. Με ο Ηρακλής, Klein Mind, σου λέει Ηρακλής, δεν τρέχει τίποτα. Ένας μάνος είναι, θα βγει και κανένας, πώς το λένε, δεύτερος, πώς το λένε, ο Ολλανδός, τρίτος, στον τρίτο καίγεσαι, δεν υπάρχουν, σου λέει αυτό. Ναι. Από το Χαβίτο έχει να γίνει τα βαντούρι. Το Χαβίτο έχει να γίνει τα βαντούρι, όπως με υπενθυμίζει εδώ και ο Ηχολήπτης, ο οποίος είναι ο Ελευθέρης Χατζηπαντελίδης. Ο παδός του Άρεως. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν σε αυτό το ραδιόφωνο όλοι οι Ηχολήπτες να μην είναι παοξίδες, κανένας. Κανένας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ψάχνεις να βρεις παοξί Ηχολήπτη. Και λένε μετά οι άλλοι, του Ρετρόπολη, στο Μέγαρο, του ΠΑΟΚ. Όλα ΠΑΟΚ, αγαπητοί, τι ΠΑΟΚ. Τηλεφωνήτριες, άλλες ομάδες. Πάνω φουαγέ, άλλες ομάδες. Πώς. Έχει πάω ξου τηλεφωνήτρια. Η Νίκη ήταν, πέθανε. Η Νίκη συγχωρέθηκε. Ακιέλ και η Μαρία. Πάω ξου η Μαρία. Βέβαια, ναι, σωστό. Ναι, ανωτουμπιώτησες. Βέβαια, σωστό. Α, δεν το ξέρα, με ενημερώνεις εσύ. Μάλιστα. Η Αμπατζίδου είναι πάω κουτζού. Ασχολείται, πάει Τούμπα κτλ. Ναι. Α, μάλιστα, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, άλλοι, κάτι άλλο που είχαμε δεν ήταν. Άρης ήταν, ξέρω και τα λοιπά. Κάτι ο Παναθηναϊκές, κάτι τι και τα λοιπά. Οι φύλακες δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Παοξίδες με αυτά τα μούτρα που έχουν. Κεφάλια τετράγωνα, αυταράδες, μηταράδες, χειροδύναμοι, φαρδομέσιδες. Παοξίδες θα είναι. Δεν είναι. Ο καφές αργεί ο καφές. Νίκος από Γιάννητσά, γλυκός άνθρωπος. Με τον Νίκο, όποτε έρχεται ο Νίκος εδώ, τι γίνεται, ή πραξικόπημα γίνεται, ή capital control γίνονται, κάτι τέλος πάντων, την τρίτη φορά παραδείγμα να γίνει σεισμός. Γουρλής, γουρλίδικο παιδί. Δεν μίλησε μόνο για Ρώσους, λέει η γηγενής, αλλά και άλλους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ρώσικο πρωτάθλημα γενικά. Ναι, εντάξει, από Ρωσία, στο ρώσικο πρωτάθλημα. Γιατρός Ηρακλειδέας, κτηνίατρος. Το μόνο κανάλι που θα δει ο Ιβάν θα είναι στο Άμστερνταμ, λέει. Σε μια εβδομάδα. Δαχτυλίδια περισσεύουν. Τώρα που τον ΟΡ ένα μας ψόφισε. Α, ναι, βέβαια. Λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη, άκουσα κάτι ηρωνικά εγώ, δεν υιοθετώ τα ηρωνικά. Η ελληνική δικαιοσύνη αθώωσε τους εγκεφάλους του ΝΟΡ 1. Από εδώ και πέρα θα προσέχετε πώς θα μιλάτε. Για εγκληματικές οργανώσεις, για πλοία, για καράβια. Γιατί έμαθα ότι ο... Κάπου κάποιος μου σφύριξε ότι ο Μαρινάκης ζητά από κάτι δικούς μας εδώ κάτι λεφτά, λέει. Γιατί λέει, είπαν κάτι ιστορίες και τα λοιπά. Προσέχετε πώς μιλάτε. Γενικότερα θα λέτε ό,τι γουστάρετε για μπάλα, για κομμάτια, για ιστορίες, για κάτι που είναι βαρύ και δεν αποδεικνύεται ή έχει αθωωθεί ο άλλος, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Γιατί δεν μπορείτε να μιλάτε. Όπως για παράδειγμα εδώ είχαν τσακώσει έναν παοξή, ας πούμε, παράγοντα ο οποίος είχε κάνει διάφορα αφού δεν είχε. Ας πούμε καταδικαστή και τα λοιπά, δεν μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι δίξιος, είναι μπήξιος και τα λοιπά. Ρωτήσαμε τους δικηγόρους, λέω τι έγινε, μπορούμε να πούμε ότι ο Παοξής είναι αναμειγμένος, ότι τον κατηγορούν ότι βάζει αμάξια, τα ανατινάζει, τα κάνει τα ράνια. Λέω όχι, δεν μπορείτε. Λέμε γιατί λέει δεν έχει κατηγορηθεί. Αν δηλαδή αύριο τον αθωώσει ο δικαστής, και πώς θα τον αθωώσει, γιατί λέει δικαστής είναι ό,τι θέλει κάνει. Μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα ο δικαστής, λέει, και να τα δει τα πράγματα με αυτή την πλευρά του νόμου. Ο λέω δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν λέγανε το πλοίο, το τρένο. Τώρα δεν μιλάει κανείς. Το πλοίο λέει, το τρένο κτλ. Προσέχετε τι λέτε. Και να προσέχετε τι λέτε γενικά όταν κατηγορείτε ανθρώπους όσον αφορά λεπτά θέματα. Τώρα, να τον πει στον άλλο ότι μοιάζει με τον Μίκι Μάους και τον άλλο με τον Μπρούτο και τον Ποπάη. Εντάξει, αυτό παρεξηγούνται και για αυτά. Το να κάνει μια σάτυρα παρεξηγούνται. Αλλά τον πει στον άλλον ότι είναι το κογλύφος, ας πούμε, και να έχει αθωωθεί στο δικαστήριο, σου λέει κύριε, εγώ αθωώθηκα. Σου τραβάει μια μήνυση, μια αγωγάρα, να πούμε, του θανάτου, σου παίρνει το σπίτι. Που λέει ο λόγος δηλαδή.
σε τραβάει 5 χρόνια. Μόνο που σε τραβάει και φράγκο να μην σε πάρει. Μόνο που τραβιέσαι, ότι το πρωί θα σηκωθεί, θα πα στα βρωμοδικαστήρια, θα κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου, θα δει τον πρόεδρο με εκείνη τη μούρη, την άγρια. Χαλιέσαι. Ναι, το ίδιο είναι. Γιατί να μην πα σε ένα μπαρ στην παραλία εκεί κάτω στη Θεσσαλονίκη, να έχει και τον Όλυμπο χιονισμένο και ο Δίας με την Ήρα να ερωτοτροπούνε ο Θεός Απόλλωνας κτλ. Για τους 12 θεϊστές μιλάω. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν εδώ πολλοί πολιτισμικοί. Οι Ισλαμιστές μας ακούνε, 12 θεϊστές, Ορθόδοξοι, Ανορθόδοξοι, Καθολικοί, Ευαγγελικοί. Όλοι μαζί πιστεύουν σε ένα Θεό. Λοιπόν, Κώστα, έχουμε διακοπή ρεύματος ανατολικά. Έμαθες τίποτα? Έχουμε διακοπή ρεύματος. Μήπως δεν πλήρωσες, ρε φίλε, το φως και σου ήρθε? Γιατί εγώ τα πάω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Έχουμε 5-6 άτομα πληρώνουμε εκεί σε 6 ταμεία και καμιά 500 πάνε να κάνουν ρύθμιση. Μήπως ξέχασες να το. Μήπως κάνας ταχυδρόμος κουρούμπα γλάς στο πέταξε πουθενά, ξέρω εγώ, και πήγε από το πίσω μέρος. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, δεν γνωρίζω. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα δούμε για τους Ρώσους ποδοσφαιριστές που θέλει ο Ιβάν. Θα δούμε την ΕΠΟ, την οποία δεν ακούω πώς θα την πάρουμε την ΕΠΟ εδώ πέρα, παρέα με το Μελισανίδη. Κάπου το ρεπορτάζ πήγε προς τα πίσω δηλαδή κτλ. Έχουμε μεταγραφές. Για την ΑΕΚ πήρε έναν γέρο. Έχουν λυσάξει έξι. Τον έχεις δει αυτόν της ΑΕΚ τον καινούριο? Τον έχεις δει? Τους πω και το γυάλεμα. Ξέρεις εδώ που κάνει την εκπομπή το. Ποιο νέος είναι? Πάμε σε διάλειμμα. Και εσύ ρε Τσίπρα, δώσ' τους αυτούς τους 8 πίσω. Μας έχουν ζαλίσει, να πούμε. Έχει πάρει τους τουρκαλάδες εδώ τους 8. Πήγαν στην Αλεξανδρούπολη, λέει, περάσαν, καθίσαν κάτω. Και τους θέλει, να πούμε, ο σωσίας του Τέλη Μπατάκη, ο Ερντογάν, τους θέλει, λέει, πίσω. Και έχει στείλει, να πούμε, ραπόρτο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δώστε τον, τι τους κάνετε? Δηλαδή τόσους Σύριους έχουμε εδώ, να φέρουμε και τους τουρκαλάδες τους 8, τους ταΐσουμε, τους ποτίζουμε και αυτούς, αφού από αυτούς λεφτά δεν παίρνουμε κατά κεφαλή. Έτσι δεν είναι? Ενώ για τους άλλους παίρνουμε κανένα φράγκο. Πόσα παίρνουμε το κεφάλι για τους Σύριους, κατά κεφαλή η Ελλάδα? Δεν παίρνουμε ένα ποσό. Πόσο να είναι, ξέρουμε? Εκατομμύρια, γι' αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα δεν πρέπει να τους φιλοξενήσει τους Σύριους, δηλαδή. Πόσο παίρνει λεφτά? Σε κάτι τρόγλες τους έχουν. Βρωμοέλληνες είμαστε δηλαδή. Δεν είμαστε καλοί άνθρωποι. Τα φάγαν τα λεφτά? Λες να τα φάγανε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή για να καταλάβω τώρα, εμείς οι Έλληνες πήραμε λεφτά. Πήραμε λεφτά εμείς οι Έλληνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κεφαλή εισόδημα για κάθε Σύριο που έρχεται. Μάλιστα. Και έπρεπε τους Σύριους τώρα να τους βάλουμε, ξέρω εγώ, να τους ταΐσουμε, να τους ποτίσουμε, να φτιάξουν χώρους φιλοξενίας με αυτά τα λεφτά. Ναι. Και αυτά τα λεφτά τι γίνανε δηλαδή? Δεν γίνανε χώροι φιλοξενίας? Σουβλάκια και σουτζουκάκια? Και εδώ? Και μετά τι λέει? Πάρε ένα Σύριο στο σπίτι σου. Μάλιστα. Εγώ πώς θα τον πάρω για το Σύριο στο σπίτι μου? Τι θα τον ταΐσω, τι θα τον ποτίσω? Ας με δώσει ένα χιλιάρικο το μήνα, παίρνω κι εγώ ένα Σύριο στο σπίτι. 1000 ευρώ το μήνα, ένα Συριάκι το παίρνω. Με 1000 ευρώ μου, μια χαρά. Και χωρίς να το είναι ανασφαλισμένο, τον πάω εγώ στο γιατρό, το δικό μου, το φύσα, ουρολόγο. Θα του πάω στους καλούς γιατρούς που έχω εκεί, το Ζαταγιά θα πάω, να έχει κανένα προβληματάκι. Το πάω εγώ. Μα πάρω το χιλιάρικο. Οι άλλοι πήραν τα λεφτά και τα πουλάκια μου τα έχουν έξω. Μάλιστα. Τέτοια κάνουν οι Έλληνες? Μάλιστα. Είναι σίγουρο δηλαδή αυτό, το έχει αποδειχθεί? Ναι. Μάλιστα. Τέτοια πράγματα. Να δυνατό να το πιστέψω. Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι ένας Έλληνας με το DNA του Μέγα Αλέξανδρου, των αρχαίων ημών προγόνων, ένας Έλληνας ο οποίος έχει ρίζες, το φρόνημα, πώς το λένε, ο πολιτισμός, τα φώτα, να πάρει λεφτά και να μην τα κάνει όπως πρέπει. Θα τα κάνουν, θα τα κάνουν. Εγώ νομίζω ότι θα τα δώσουν τα λεφτά και θα έχουν και οι Σύριοι μας, πώς το λένε αυτά τα μέρη που τους βάζουνε. Spot hot. Τους βάζουν στα spot hot. Άρε Τσίπρα, δώστε τους τουρκαλάδες πίσω να ησυχάσουμε. Θα έρθει καμιά φρεγάτα από εδώ έξω. Θα ξυπνήσουμε καμιά μέρα, θα πάμε στη Λεωφόρο Νίκης να πούμε κανένα φρέντο, να πούμε. Θα δούμε καμιά φρεγάτα απέναντι και θα νομίζουμε ότι είναι τίποτα, κανένα πλοίο για Μυτιλίνη μια βδομάδα. Κάθε Δευτέρα έχει πλοίο για Μυτιλίνη, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις? Μου το είπε ο Σαράντης ο Πανταζής. Τον είδα σήμερα το Σαράντη. Θεσσαλονίκη ήταν. Μου λέει, ήταν εκεί κάπου δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ. Λέει, παρετήθηκα. Λέω, γιατί παρετήθηκες? Λέει, κλέβανε, λέει, έχει αυτή η δεξιά και αριστερά. Λέω, εσύ γιατί δεν έκλεβες, ρε Σαράντη? Λέει, να, λέει, σηκώθηκα, λέει, και έφυγα. Άκου να δεις τώρα. Ρε το Σαράντη. Και μου λέει, έχει πλοίο, λέει. Πού έχει πλοίο? Λέει, κάθε Δευτέρα, λέει, έχει πλοιάριο. Βέβαια. Αν μπει στο Dream Vanco, λέει, μέσα, λέει, βρίσκεις Dream Vanco.
Ο συντριβάγκο δεν ξέρω τι είναι. Μπαίνει μέσα, λέει. Και μπαίνει, λέει. Δευτέρα πάει πλοίο, λέει. Στην είναι αυτή, πώς τη λένε. Στη Λίμνο. Το Σαράντι, δεν το ήξερα. Κυνηγούσε το Σούπερ 3 ο Σαράντι εκείνη τα χρόνια. Του είχε ξεσκίσει τα βάρδουλα. Ερχόταν για να του κρεμίζαν το μαγαζί. Βέβαια. Το Σαράντι. Δίκιο είχε ο Σαράντι. Βέβαια. Δίκιο είχε ο Σαράντι. Καλημέρα στο Σαράντι, τον Πανταζή, το φίλο μα. Λοιπόν, Σαράντι. Λέω, μη σηκώθουμε καμιά μέρα και αντί να πάρουμε το πλοίο, να πάμε, ξέρω εγώ, στη Λίμνο, δούμε καμιά φρεγάτα τουρκική και αρχίζουν και πυροβολάνε μπαμπα μπούμπα. Γιατί με τον Τσίπρα, καλός χρυσός, εγώ τον αγαπάω γιατί έχει baby face και τη φωνή του Ανδρέα και όλη την κουλτούρα την αριστερή, να πούμε, κτλ. Δώσ' τους εκεί τους τουρκαλάδες, τι σε νοιάζει εσένα. Θέλει να τους κρεμάσει ο Μπατάκης, θέλει να τους καταδικάσει, θέλει να τους βάλει φυλακή. Άσε που λέει αυτός, ξεστήμπε, λέει, τι να τους βάλω, λέει, φυλακή. Θα πρέπει να τους ταΐσω, λέει. Είναι δηλαδή και, πώς το λένε, για το κράτος του, είναι, σου λέει, αυτούς θα τους κόσω φυλακή. Πρέπει να τους ντύνω, να τους πλένω, να τους ταΐζω, να τους έχω αυτό κτλ. Δεν τους παίρνω το κεφάλι καλύτερα από το λαρίγκι. Έτσι είπε ο Ερντογάν. Δεν το υιοθετώ εγώ. Αυτός είπε ότι θέλει να βάλει την θανατική ποινή στο, πώς το λένε, στο κομμάτι της Τουρκίας. Θέλει να είναι Ευρωπαίος από τη μια, από την άλλη όμως θέλει να έχει τη θανατική ποινή. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Για να δω τα μηνύματα, μπορώ να τα βγάλω. Για, τα βγάλα. Δεν λέω κάτι κακό, λέει ο 011. Ανέκδοτο είναι, στο σχολείο, κυρία, έγραψα σωστά το ποίημα? Όχι, Βαγγέλα, λείπουν 2 τόνοι. Μάλιστα. Ναι. Ναι, δεν το έγραψε σωστά, λείπουν 2 τόνοι. Ναι, ήταν με το ατονικό του Ανδρέα Παπανδρέου. Ραπτόπουλος Σαββίδης να πάρει την ΕΠΟ για να έχει ευνοϊκή ή δίκαια διαιτησία. Να έχει ευνοϊκή διαιτησία, ρε φίλε, τι δίκαια η διαιτησία? Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα έχω εγώ την ΕΠΟ δικιά μου για να έχω δίκαια διαιτησία? Πα, είσαι χαζός. Είσαι τρελός, είσαι ανόητος, Έλληνας είσαι. Είσαι μπούφος. Εγώ θέλω τον Καραμελίδη να τον κάνει φίλο ο Σαββίδης. Και όχι η Παρτούζα με τον, πώς το λένε, τον, τη ΣΑΕΚ, πώς το λένε, τον Μελισανίδη. Που όπου κάτι κοιλιές που έχει κάνει ο Μελισανίδης, έχει γίνει σαν βουβάλι, Έχει χαλάσει πάρα πολύ, έχει κάτι γεροντόπαχα, κάτι αυτά. Που όπου τους έφερε και αυτό το σέντερ φόρτον, το γέρο και χαίρονται τα ταγάρια οι αεξίδες. Τέλος πάντων, για τους αεξίδες έχουμε μέρες μέχρι τις 5 Αυγούστου. Θα δούμε και με τη Σεντ Ετιέν. Είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα που αντιμετωπίζει η Σεντ Ετιέν. Πρώτα αντιμετώπισε το μεγάλο Άρη, του βάλε 4-3-7 και του έκανε και fair play στο Χαριλάου. Τώρα αυτή η Σεντ Ετιέν δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω τι μπορεί να ράνει. Πάντως λένε όλοι οι δήμονες του ποδοσφαίρου και του γαλλικού πρωταθλήματος, όσοι παρακολουθούν, ότι δύσκολα την έχει η ΑΕΚ. Έτσι λένε αυτοί οι πολλοί, με τους πολλούς να πάω και εγώ, γιατί να πάω κόντρα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πάω κόντρα. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο? Για Ηρακλή, λέει, θα μιλήσεις? Για Χατζησαΐα θα μιλήσεις? Ναι, βέβαια, τι θέλετε? Ένα-ένα. Τι θες να σου πω για τον Χατζησαΐα? Κατζη Ισαΐα, Ισαΐα χόρευε. Ο Μαλεζάς είναι κολλητός του Ίβιτς. Είσαι καλύτερος από τον Μαλεζά, σε τρώει ο Ίβιτς λόγω του Μαλεζά. Δεν είσαι χειρότερος του Μαλεζά. Είσαι καλύτερος του Μαλεζά. Ελαφρώς μεν, καλύτερος δε. Ο Δε Τζαβέλας, είπαμε, φιλίες με τον γιο κτλ. Παίρνει τη θέση του αριστερού στόπερ. Εσύ που πας να παίξεις? Ήρθε και ο Κρέσπο που, σαν να μεταγραφή. Κρέσπο, δεν λέγεται. Ο σέντερ μπακ. Σε 1,74 center back πήρανε. Ο Πάοκ πήρε 1,75 center back. Είναι ασύλληπτος. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Πήρε κάτω από ένα 80 center back δηλαδή. Και διώκνει το Σκόνδρα. Άμα ήταν να πάρει center back κάτω από ένα 80, κράτα το Σκόνδρα center back. Τι να πω εγώ τώρα δηλαδή. Τι να λέμε, βαϊδίες να λέμε τώρα. Πήρε να πούμε center back κάτω από ένα 80. Τι θες, ρε Χατζη Ισαΐα, και όχι θέλω να παίξω για τράβα εκεί μπρος. Πάρ τα 300.000, 350 ευρώ να πούμε. Κάντα δολάρια, κάντα χρυσάφι, κάντα ξέρω εγώ τι θα τα κάνεις. Σπάστα εκεί, βάλτα σε ένα σεντούκι. Παίξε και μπάλα εκεί πέρα, βελτίωσε και την ταχύτητά σου. Δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια, σαραντάρια, πενιντάρια, έκρηξη. Σήκω ξέρω εγώ πάνω. Κοιλιακή κάνε 10, φαπ, σήκω, κάνε 30 μέτρα. Κάτσε μπρούμητα, κάνε 10 ραχαίους, φαπ, σήκω, κάνε 30 μέτρα. Κάνε κάμψεις, 5 κάμψεις, φάτ, παλαμάκια, σήκω, κάνε 40 μέτρα. Βολίδα, πάνω κάτω, απάνω κάτω. Κάτσε πλάγια, σήκω, μπρούμητα, σήκω. Κάνε ανάποδο, ξέρω εγώ, γύρνα μπροστά. Σήκω 180 μοίρες, φύγε βολίδα. Κάνε αυτό το πράγμα, αυτό σου λείπει. Εκεί σε τρώνε. Και αν παίξεις ανοιχτή άμυνα, αυτό είναι το ελάττωμά σου, το πέλαγος. Κατά τα άλλα, είσαι πολύ καλός center back. Στο πέλαγος χάνεις. Τι σημαίνει στο πέλαγος χάνεις?
Είσαι αργός στα 100 μέτρα, είσαι αργός στα 80 μέτρα, είσαι αργός στα 50 μέτρα, στα 30 μέτρα, στα 20. Πρέπει να βελτιώσεις την ταχύτητά σου. Γι' αυτό σε τρώνε. Αν δηλαδή ήσουν και εκεί καλός, εκρηκτικός και γλίγορος, δεν θα μπορούσαν να σε φάνε. Γιατί θα ήσουν και ψηλός, θα έχεις και καλές τοποθετήσεις, θα έχεις και καλή μεταβιβασούλα, θα ήσουν και καλός στο ψηλό παιχνίδι, θα ήσουν και γρήγορος χαμηλά. Χαμηλά είσαι λίγο αργός και βρίσκουν πάτημα και σε διώχνουν και παίζει ο Ζαβέλας και θα παίξει ο Μαλεζάς και θα παίξει ο Κρέσπος κτλ. Έτσι λοιπόν να ζυγίζεις τα πράγματα στη ζωή, κύριε Χατζη Ισαΐα, και όχι όπως θες να σου έρθουν. Στη ζωή τα πράγματα σου έρχονται όπως θέλει η ζωή. Και όχι όπως θέλεις εσύ. Εσύ το πας το έργο από εδώ, το τραβάς το έργο από εκεί και σηκώνεσαι το πρωί από τα μαύρα χαράματα και μπαίνεις στο σπίτι από τα τέσσερα απογεύματα και ξαναπάς τη δουλειά από τα κίτρινα χαράματα μέχρι τα ασπρόμαυρα ξημερώματα και έρχεται μια μέρα, ξέρω εγώ, ένας όγκος να πούμε ή μια στραβή ή ξέρω εγώ, κλείνει μια επιχείρηση και πας πίσω. Δεν ξέρεις τι θα σε φέρει η ζωή. Πάρε εκεί τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία καλού κακού και άσε τα ήθελα εγώ εκείνο και δεν μου ήρθε στη ζωή. Και αρχίζεις σαν τα καφενεία. Εγώ αν ήμουν εκεί τι θα έκανα εκείνο, και εγώ αν ήμουν εδώ θα έκανα εκεί, και έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί να δεις τι θα έκανα. Στο καφενείο ξέρεις τι ακούς. Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί. Αυτό είναι χαρακτηριστική ατάκα του καφενείου. Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί να σου έλεγα τι θα γινότανε. Έπρεπε να έπαιζα εγώ εκεί. Έπρεπε να ήμουν εγώ ο Σάντος να του έλεγα τι θα τον έκανα να πούμε. Αυτά είναι λόγια του καφενείου. Και αν πιείς και τη δεύτερη μαλαματίνα, τραβήξεις να πούμε και κάνα δύο τσίπουρα, τραβήξεις και κάνα δύο μπύρες Άμστελ Φίξ, ξέρω εγώ τι θα πιείς. Κατάλαβες. Γίνεσαι να πούμε άστα. Εγώ έχω κάτι φίλους, διαμάντια. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι. Δηλαδή δεν είναι του καβγά. Δεν είναι για να μαλώνει. Τρώει ξύλο. Μόλις πιει 4-5 βεργίνες, μ' ακούς. Μπορεί να έρθει ένας Ρώσος 4 μέτρα και να του πει τι θες ρε που σου δώσω κανένα μπάτσο. Πραγματικά, άμα πιει. Τον προλάβαμε μια, τον προλάβαμε δυο, του λέμε φίλε, άστο να είναι έτσι άμα πιει κτλ. Προχθές ήπια και 6-7 βεργίνες, βρήκε 3 έξω από το σπίτι του, θα σας σκίσω ρε κολόπεδα τι είστε εδώ κτλ. Τον τραβάνε χέρι ξύλο, τον σπάνε τον πόδι. Τι έπαθες Γιώργο, έπεσα από τα σκαλοπάτια. Γλίστρισα. Αυτό είναι άλλο χαρακτηριστικό του Μπιώτη. Δεν δέχεται ποτέ ότι έφεγε γροθιά. Κανένας. Έρθει μια μέρα ο κόκκινος εδώ, μπλε το μάτι. Τι έγινε, ρε κόκκινο, λέω, τι έγινε. Ζωγράφησες, λέω, τη σημαία του Ηρακλή στο μάτι σου. Όσε. Λέω, γιατί μου είπανε, λέω, ότι συνεπλάκησες. Όσε, δε. Χτύπησα στην πόρτα. Όχι. Άνοιξε η γυναίκα μου την πόρτα του μπάνιου την ώρα που έβγαινα και χτύπησα στη γωνία και τέτοια. Ενώ έχει σύνθημα. Μαύρα μάτια, μαύρα μάτια, έπεσα από τα σκαλοπάτια. Μα η αλήθεια είναι άλλη, έφαγα μπουνιά μεγάλη. Δεν λέει όμως ότι γλίστρισα, λέω. Έτσι λοιπόν τον πλακώσανε τρεις στο φίλο μου, τον κάνανε ταούλ και καλά τον κάνανε δηλαδή, γιατί δεν πας τρεις νοματέους, εσύ με 8 βεργίνες στο στομάκι να τους κάνεις να μου καράτε εκεί. Δεν γίνεται. Λοιπόν, μην είπατε, τι γελάτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αν πιεις 5 μπύρες και 6 μπύρες, γίνεσαι. Το άλλο χαρακτηριστικό ξέρεις ποιο είναι. Δεν λένε τα φωνήεντα. Εκεί που μιλάνε, χάνονται τα φωνήεντα. Θα κάνεις δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Αρχίζει η μαρσάρι να πούμε και τα λοιπά. Βρωμάει και ο στόμας εκεί πέρα το αλκοολίκι και τα λοιπά. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Αλλά άμα ακούσεις φωνήεντα να μιλένε, να αρχίσει να σέρνει το. Να ξέρεις. Είναι πόσο θα αντέξεις. Λοιπόν, για πανάθα τίποτα κουρκουμπάλ γλά λέει. Τις μεταγραφές και τα λοιπά. Ναι, είναι νωρίς ακόμα. Το Παναθηναϊκό δεν τον είδε και σε κανένα φιλικό ρε. Κουρμπαγλά εσύ 370. Τι άλλο είχαμε ρε σήμερα. Τι άλλο είχαμε. Για Άρη είπαμε τίποτα ρε. Γιατί να πούμε για Άρη ρε φίλε. Όλα καλά είναι στον Άρη. Όλα είναι μέλι γάλα στον Άρη. Έτσι δεν είναι. Ήρθε και ο Μπούρμπος. Έτσι. Δηλαδή άμα τον έπαιρνε δηλαδή ο Ηρακλής τον Μπούρμπο στη θέση του Μπουκουβάλα. Δεν θα βγαίνει ο Μάνος να λέει καλή μεταγραφή ο Μπούρμπος και έκανε ωραίο πρωτάθλημα στον Όφη ο Μπούρμπος και ταχύς είναι ο Μπούρμπος και έπαιξε στον Παναθηναϊκό τη δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος ο Μπούρμπος. Δεν θα έλεγε. Θα έλεγε. Θα έλεγε. Κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ. Θα σκάσει μύρη και αριστερό μπάκο Ραούλ, μπράβο, ή αριστερό στόπερ. Μόνο μην πηγαίνει μπάλα εκεί στη γωνία στο σημαίακι. Καταλάβεις τι θα γίνει εκεί. Θα έχουμε πολλά κόρτερ. Θα έχουμε πολλά κόρτερ. Είναι και ποιος θα τον ντουμπλάρει εκεί. Δηλαδή εκεί πρέπει να βάλει ένα Ισπανό να τον ντουμπλάρει. Κατάλαβες. Όχι πλάγια όμως. Θα έχουμε πολλά κόρτερ. Ο Αναστόπουλος σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Και καλά κάνει. Σου λέει
Εγώ, άμα είναι να κερδίζω την άνοδο, φτιάξω μια καλή ομάδα, με ενοχλούν εμένα αν φάω και 10 κόρτερ παραπάνω. Και τι έγινε. Σάμα τη να πούμε, δεν μπορεί να επιδείξει ο τερματοφύλακα. Βγάζει πολύ την μπάλα κόρτερ. Κόκκινο, τι θέλει. Τι θε, ρε Ταγάρη, με πήγε στα φίδια να τρέξουμε σήμερα. Πάλι ψέματα, λέει. Τι ψέματα. Τι ψέματα, ρε Ταγάρη, στείλε μήνυμα, τι ψέματα. Μα έστειλε εκεί, βγήκαν τα ανακόντα μέσα από τα χωράφια να πούμε. Μια διατρομένη κατάσταση. Γυμνό ο κόκκινο από τη μέση και πάνω. Ναι. Βέβαια, αθλητικό παπούτσι να πούμε Nike, μπλούζα από τις ακριβές, χαμός του χαμού. Περπάτημα του θανάτου. Έκανε 6 χιλιόμετρα περπάτημα, έβαλε και έκανε τους κοιλιακούς, τα αυτά και τα λοιπά, και μετά έπιε 4 τσιγάρα. Τσίπουρο, τσιγάρο, τσιγάρο, τσίπουρο. Τσίπουρο, τσιγάρο, τσιγάρο. Και το τσίπουρο καλό είναι. Σου ανοίγει τις βαλβίδες, πώς τις λένε αυτές. Τα σουλινάκια, καλό είναι το τσιμπουράκι. Βέβαια. Το τσιγάρο, τι το θες, ρε, τα γάρινα. Αριανός από Αθήνα. Κάτσε να δω τι με θέλει. Αριανός από Αθήνα. 5,86 ευρώ για ημερησία σύντηση σε οποιοδήποτε κρατούμενο από όπου και αν είναι. Τα υπόλοιπα έξοδα εξαρτώνται από το επιτελείο του Υπουργού, πάνω κάτω 30 ευρώ ανά άτομο την ημέρα. Μάλιστα. 30 ευρώ την ημέρα σύντηση για κάθε κρατούμενο. Δηλαδή το μήνα 30, 3, 3, 9, 900 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή εμείς ξοδεύουμε παραπάνω για φαΐ, ρε φίλε. Για κάτσε βάλτα κάτω. 30 ευρώ την ημέρα, λέει, ένας κρατούμενος κοστίζει στο κράτος. Τώρα καλά δεν θέλει να τους φάει λάχανο θανατική καταδίκη. Μα με τη θανατική καταδίκη γλιτώνεις και τα έξοδα της φυλακής. Σου λέει ο Ερντογάν. Άμα πάρω το Ραπτόπουλο, ας πούμε, είναι αντιστασιακός. Με κάνει, ξέρω εγώ, μαγκιά. Ωραία, το συλλάβω. Ή ξέρω εγώ, πάει να βιάσει, πάει να σκοτώσει κτλ. Το συλλαμβάνω. Και τον βάζω 10 χρόνια φυλακή. Άμα 30. Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Σου λέει ο Ερντογάν, τι πρακτικός άνθρωπος είναι. Χρυσός άνθρωπος. Λοιπόν, αριθμό μηχανή. Μισό λεπτό. 30 ευρώ τη μέρα είναι η σύντηση. Επί 30 μέρες είναι 900 ευρώ το μήνα. Επί 12, 10.800 ευρώ το χρόνο. Αν μου κάτσουν 15 χρόνια φυλακή, είναι επί 15, 162.000 ευρώ, ένα διαμέρισμα. Φοβερό δεν είναι. Σου λέει, άμα το σκοτώσω, ναι, σε ένα διαμέρισμα σε καλό μέρος, εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, ένα καλό ας πούμε, εδώ απέναντι. Λοιπόν, σου λέει ο Ερντογάν, άμα τον φάω όμως, πόσο θα κοστίσει να πούμε. Έχατε ένα φέρετρο τη πλάκα, ξέρω. Αυτά τα φέρετρα πόσο κάνουν. Άμα είναι και από κάνα δέντρο χαλασμένο, καμιά κουφάλα, ξέρω κτλ. Ναι. Αυτοί που πεθάνανε, λέει, για το πραξικόπημα ο Ερντογάν, δεν θα ξοδέψει, λέει, ούτε κηδεία να κάνει. Δεν θα του κάνει κηδεία. Γιατί θα του κάνει κηδεία. Αν του πετάξει εκεί κάτω σε κανένα λάκκο, μα του κάψει κιόλα. Του στείλει στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Ωραίο Ερντογάν, μ' αρέσει. Πολύ πρακτικό. Ζηλεύει το καλό γυμνασμένο μου κορμί. Βέβαια, τέτοιο κορμί είναι να μην το ζηλέψει, τέτοια γλυκάδια. Ήταν που δεν θα έλεγε τίποτα για σήμερα. Μα δεν είπα που πήγαμε. Εγώ είπα ότι εκεί που με πήγε είχε φίδια. Εκεί που με πήγε είχε φίδια. Δεν είπα εγώ τίποτα. Χορτάρια είχε, τσουκνίδες είχε. Να θεμάσαι. Λοιπόν, για Άρη είπαμε τίποτα. Όλα καλά στον Άρη. Ραούλ, μπράβο, θα έρθει. Είναι που δεν τον ήθελα ο Αναστόπουλος. Ναι. Όλη τη χρονιά τιμή 37 χρονών είναι. Πολυτέλεια για τον Άρη ο Ραούλ, μπράβο, φίλε. Τώρα άμα δεν μπορεί να μαρκάρει εκεί και βγαίνουν την μπάλα κόρτερ, ας μας πει ο κύριος Καρυπίδης σε ποια μάτς θα παίζει ο Μπράβο να μας δίνει την εντεκάδα, να ξέρουμε πόσα κόρτερ να παίζουμε. Γιατί αν βάλει άλλον, μπορεί να είναι πιο καλός αμυντικά ο άλλος και να τον κόψει και να τον κάνει. Άρη Ρακλάρα μου, όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις, λέει ο 959. Βαστάτε γερά αδέρφια, χίλια χρόνια Ρακλάρα. Γεια σου ράμπα αρχηγέ. Βαστάτε ρε παιδιά. Βαστάτε και δυνατά ρε παιδιά, αλλά τι να σας κάνω. Μαζευτήκαν, λέει, χθες καμιά πενταριά νοματέοι στον Ηρακλή. Λέω τον κόκκινο εγώ. Κόκκινο του λέω, τι έγινε, ρε. Μαζεύτηκαν, λέω, λεφτά. Λέει, δεν είχαν, λέει, λεφτά, λέει, αυτοί, λέει, που μαζεύτηκαν. Τι είχαν, λέω. Είχαν, λέει, ιδέες. Λέω, και ποια ήταν η κεντρική ιδέα της ιδέας. Να πάνε, λέει, στον Κοντονί και να τον πούνε να ρίξει, λέει, τον Παπαθανασάκη και να πάρουν αυτή τζάμπα την ομάδα. Ωραία, φίλε. Αυτό είναι κακό σενάριο. Σε έργο της Clack Films. Αριανός από Αθήνα. 5,86 είναι η σύντηση. 30 είναι όλα τα έξοδα με στέγαση, προστασία και περίθαλψη. Μάλιστα.
Ωραία πράγματα. 30 ευρώ την ημέρα κοστίζει ο κάθε. Εσένα δεν θα σε καθάριζε, λέει, χαζός είναι, λέει, να του πέσει όλη η κατεμιά που σε δέρνει στο κεφάλι του. Εμένα, αμέ Γιώργη, το κάνε κόκκινε, δεν με καθάριζε. Θα του δίνα φρέσκες ιδέες. Θα ήμουν καθεστωτικός. Κατάλαβες. Μην κοιτάς τώρα που είμαστε έξω από τα κόμματα και έξω από. Εσύ μπορεί να χώθηκε στην αρχή, αλλά έφυγε και εσύ. Τέλος πάντων. Γιάρη, είπαμε, ρε Γιάρη. Τι να πούμε για τον Άρη, όλα καλά είναι. Την πάτησε και ο Σκόρδας. Γιατί λέει το ρίσιο θα, πώς το λένε, θα τιμολογηθεί με 600.000 ευρώ. Αντί για 2,5 εκατομμύρια την έφαγε την σαπού, ο Λάμπραρος. Το Αλάνι, μια ζωή στον Άρη. Ναι. Λαϊκή βάση στον Ηρακλή δεν πρόκειται να γίνει γιατί δεν υπάρχει λαϊκή γύρω από τον Καφτατζόγλιο και ούτε βάση. Περιμέναμε σήμερα να παραιτηθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ. Δεν παραιτήθηκε, κοτάρα μεγάλη. Γιατί τον παραμυθιάσαν ότι θα μείνω Μπουκουβάλα, θα έρθει ο Μαντούρο, όπως το λένε, Μαντέιρο, όπως το λένε και τα λοιπά. Του βάλανε ένα φίδι στον κόρφο του, τον Κοφίδι. Δεν του βάλανε Κοφίδι, του βάλανε ένα φίδι στον κόρφο του. Ο Κοφίδης είναι από αυτούς οι οποίοι είναι μουλοχτοί. Ξέρεις αυτούς τους μουλοχτούς, δεν τους πιάνει το μάτι σου. Λες ήσυχο παιδί, είναι. Αυτό συνήθως γίνονται σε αυτούς που παντρεύουν τις κόρες. Πήρε το Γιαννάκη, καλό παιδί ο Γιαννάκης, ήσυχο παιδί ο Γιαννάκης. Πολύ καλό παιδί, ευγενικό παιδί ο Γιαννάκης, δεν βρίζει ο Γιαννάκης, στην εκκλησία πάει ο Γιαννάκης, τρεις γκόμενες ο Γιαννάκης, λεφτά στο σπίτι δεν πάει ο Γιαννάκης, κουμάρι ο Γιαννάκης, κίνο ο Γιαννάκης, καρτοπεκτική λέση ο Γιαννάκης, ποτό ο Γιαννάκης, την τραβάει και ένα βρωμόξυλο το βράδυ τη γυναίκα του Γιαννάκης. Καλέ, αυτός ήταν ήσυχος, έτσι την πατάς. Έτσι την πατάς. Αν δεις πολύ ήσυχο, μουλοχτό, εγώ αυτούς φοβάμαι. Άμα δω, κάνα που φωνάζει, κάνα που μαγγίζει, κάνα αυτό είναι ο χαϊβάνι, δεν. Άμα δω το μουλοχτό, πάει τελείωσε. Άνθρωπο, αγέλαστο. Που κοιτάει κάτω χαμηλά, δεν σε κοιτάει στα μάτια. Δεν μιλάει, μουλοχτός. Μικρά χείλη, άχυλος δηλαδή, πώς το λένε. Αυτή η άχυλη, γενικά στις γυναίκες θα σας πω. Άχυλη γυναίκα, κακιά γυναίκα. Μην πέσεις στη ζωή σου σε άχυλη γυναίκα. Μακριά από τις άχυλες. Αυτές που κάνουν, που βάφουν ένα τόνο κραγιόν για να φανούν ότι έχουν χίλια. Και άμα περάσει το κραγιόν και το βγάλουν, δεν έχουν χίλια. Γενικώς, ούτε να σε φιλίζουν, ούτε να στο. Άχυλες, κακές γυναίκες. Αυτές είναι κάτι. Στριφνές, μακριά. Άχυλη γυναίκα, μακριά. Και ο άντρας, ο άχυλος. Είδες άντρα, άχυλο. Σε αυτό, σαν τον Κολτσίδα, ένα πράγμα, πώς το λένε, χωρίς χείλη, ξέρω. Ύποπτος. Βέβαια, στη φέρει από πίσω. Κοφίδης. Ήρθε στον Ηρακλή, ασπίδα του Παπαθανασάκη. Η άμπαλη Ηρακλήδης, να πούμε, στη Τιλμάνου και τα λοιπά. Ο Σάβας. Τι Σάβας, ρε. Τον άλλο, γιατί τον βρίζατε τον Σέμο. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά είναι. Δεν βγαίνει ο Λάκης ο Παπαϊωάννου που είναι φιλαράκια του να μιλήσει. Κάνει την κότα ο Λάκης, δεν βγαίνει. Άμα με δει, θα πει, τι είναι αυτά που λες, θα συνισχύουν αυτά και τα λοιπά. Φίλος μου είναι ο Λάκης. Έχω καλές σχέσεις με τον Λάκη του Παπαϊωάννου. Αλλά Λάκη μου, τι έγινε τώρα που είναι ο Σάββας ο Κοφίδης, δεν είναι ασπίδα προστασίας, ασπής πρόνοια απέναντι στον Καραζιέρη να μου με. Ρωτάω εγώ. Και εσύ, ρε Ηρακλήδης, τι έγινε. Τους Παοξίδες λέγατε προσωπολάτρες. Τι έγινε τώρα που μπήκε ο Κοφίδης. Το έργο τι λέει. Εντάξει, Σάβα μου. Και να σου πω και το άλλο του Σάβα μου. Ο Σάβας μου περιμένει ο Πόντιος να ανέβει πίεση του καμιά 30, Παπαδόπουλος του Άβελ, να σηκωθεί να φύγει και να πάρει και την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή προσωρινός, αλλά μονίμως. Προσωρινός, αλλά μονίμως. Αυτή είναι η λεγόμενη δούρη ήπη. Δηλαδή, ο παιχταράς ο παλιός, το καλό παιδί, ο ηγέτης, ο ρογορωκάς, ο ιδεολόγος, ο αριστερός κτλ. Μπαίνει δούριος ύπος στον Παπαθανασάκη. Έτσι λέω εγώ. Ας βγουν τώρα χίλιοι Ηρακλειδείς και να μου πούνε όχι, δεν ισχύει αυτό. Ο Σάββας κτλ. Και εγώ τον γουστάρω τον Σάββα. Και παιχταράς ο Σάββας. Και μεταλλάς ο Σάββας. Και καλές ιδέες για την μπάλα ο Σάββας. Αλλά απ' την άλλη μεριά και δούριος ύπος ο Σάββας. Γιατί δηλαδή να μην είναι δούριος ύπος ο Σάββας και να είναι ο άλλος που του βάλατε φωτιά το αυτοκίνητο. Γιατί να είναι παλιωτόμαρο ο Σέμος, ας πούμε, και ο Κοφίδης να είναι το καλό παιδί. Γιατί ο Κοφίδης δεν εξυπηρετεί τώρα αυτή τη στιγμή να μείνει, να γιγαντωθεί, να μονιμοποιηθεί, ας πούμε, ο Παπαδαλαζάκης. Ρωτάω.
Ρωτάω. Κόκκινο. Λύσαξε. Τι έγινε. Αϊπνίες έχει. Οι γέροι λέει όταν περάσουν τα χρόνια δεν μπορούν να κοιμηθούν. Το βράδυ και γρίες. Ποιο νέο είναι. Κόκκινο. Βγήκε σήμερα ο Λάκης και δεν είπε κουβέντα για Σάβα. Ήποπτο. Α, παρακολούθησε το ρεπορτάζ. Αυτό όταν έκανε προπόνηση, περπάτημα, είχε και τα ακουστικά. Ναι, βέβαια. Κόκκινο είναι, δεν χάνει. Δεν χάνει. Τι να πει για Άρη Βρεκότα, εκείνο όλα τα καλά και ανθυρά. Όχι, ρε Γρηγόρη μου, γιατί. Τι, δεν το κατάλαβα. Τι καλά και ανθυρά. Δώσαμε μεγάλες μάχες. Τι να πούμε. Η Παναστόπουλος, εγώ δεν θέλω τους Ισπανούς. Δεν θέλω τον Ραούλ Μπράβο. Δεν θέλω, αλλά του φέρνει τον Ραούλ Μπράβο. Δηλαδή, φέρνει τον Μπουρμποαναστό, φέρνει και τον Ραούλ Μπράβο ο Καρυπίδης. Αυτό είναι που λέμε που τα ζευγάρια σου λέει, κόρη μου, κάνε και εσύ ένα βήμα πίσω. Αμοιβές υποχωρήσεις. Άστονα να πει μια κουβέντα. Άντρας είναι. Η έξυπνη πεθερά λέει αυτό. Καριόλα λέει το άλλο. Α, κόρη μου, χτίσ' τον κάτω να τον. Και από την άλλη μεριά. Το ίδιο ισχύει και από την άλλη μεριά. Άρα λοιπόν, αμοιβές υποχωρήσεις, να κρατήσεις γάμους, συνεργασίες, προπονητή με, πώς το λένε. Άμα πας και πεις, εγώ είμαι ο τάδε και δεν μασάω και σας κάνω όλους και αυτό και τα λοιπά, στο τέλος θα παρακαλάς τον Ανδρώνη να έρθει η ώρα 10, αλλά θα έχει πόρτα κλειστή. Έτσι το λέω για ορισμένους οι οποίοι παρακαλά τον Ανδρώνη να γυρίσουν πίσω. Ο Ανδρώνης μόλις βλέπει τον Ραπτόπουλο, λέω ένα όρο κύριε Ανδρώνη, τίποτα άλλο. Δύο-τρία άτομα δεν. Σας παρακαλώ πολύ, λέω, αμοιβητό και τα λοιπά. Χαλάσει η ομάδα, ομαδάρα είμαστε, θα την παλέψουμε εδώ και τα λοιπά. Να μάθετε τι λέτε, πώς τα λέτε, πού τα λέτε, γιατί η επιστροφή είναι δύσκολη. Να έχετε υπόψη σας, ορισμένη. Δεν στέλνετε τον κύριο Ανδρώνη χρόνια πολλά και να γλύφετε και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι. Κύριε Ανδρώνη, χρόνια πολλά και αυτά και τα λοιπά. Γερός, δυνατός, του Αγίου Παύλου. Ιούλιος μήνας κοντά είναι, του Απόστολου Πέτρου Παύλου, πώς λένε αυτά. Απόστολοι δεν ήταν αυτοί. Πέτροι, Παύλου και τα λοιπά. Λοιπόν, μουσική ηχολήπτη. Ναι, και χρόνια πολλά και αυτά και τα λοιπά. Δεν περνάτε το κατόφλι με τίποτα. Ραπτόπουλος μιλάει πάνω από το πτώμα μου. Αν πεθάνω εγώ, ελάτε. Σας το λέω, το ξέρετε. Σας το λέω, το ξέρετε. Πάνω από το πτώμα μου. Δεν περνάτε από εδώ με τίποτα. 9.55 κενό. Μήνυμα 54.340. Κατάλαβες? Αυτό έχω να πω εγώ. Θες μικρό break? Για πες τα νούμερα. 90-90-90. Όχι, να έρθουμε πιο αυτοί πίσω. Άμα είναι και εγώ να σας λέω ότι οι γυναίκες σας έτσι αυτό και τα λοιπά, και γυρνάω πίσω κι εγώ. Δεν κάνω εγώ τέτοιο, όμως είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είμαι καλός άνθρωπος. Χρυσός άνθρωπος. 9.55 κενό. Τι για Μεγαλέξανδρο της Ίχνης, ρε φίλε, να σου πω. Με τη Ζηλιάχοβα θα ασχοληθώ τώρα. Εκεί έχετε θάψει τις λίρες μέσα στις κουφάλες των δέντρων και έχουν σκουριάσει οι λίρες. Δεν θα περνάνε οι λίρες σε λίγο καιρό. 90-90-90. 98-80-90. Βγείτε να μας πείτε. Τι έχετε να μας πείτε. Νέο μήνυμα κόκκινος. Μόνο εσύ τα λες, ρεαλίτη. Ναι, ρε, το βράδυ μόνο εγώ τα λέω. Να βγεις και να τα πεις εσύ μεσημέρι. Κότα να πούμε, Λιράτη. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. 2-31-0. 90-90-90. 98-80-90, 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 και να βγουν αυτές οι κότες οι Ολυμπιακοί και να μας πούνε τι πήραν φέτος για να δώσουν στον Ολυμπιακό ένα βήμα καλύτερο σαν ομάδα, να μας πούνε τι τερματοφύλακα πήραν, τι στόπερ πήραν, τι χαφ πήραν, τι δεκάρι πήραν, τι σέντερφορ πήραν, τι είναι ο άξονας του Ολυμπιακού και αν ο Καραμελίδης γίνει φίλος με τον Σαββίδη, αν μπορεί αυτός ο Ολυμπιακός να πάρει αυτό το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Να βγουν οι κότες οι Ολυμπιακοί και να μας πούνε εάν δεν έχει τη διαιτησία Ολυμπιακός και την έχει ο ΠΑΟΚ με τον Τζαλμάλ και με όλους αυτούς τους απίθανους που πήρε, αν ο Ολυμπιακός με αυτό το υλικό του παίρνει το πρωτάθλημα άνετα. 90-90-90, πάμε. Και ξέρεις τώρα οι αεξίδες στα site τους τι γράφουν για τον σέντερφόρ που τους φέρανε. Αυτός είναι πιο μεγάλος και από τον Κανελάκη στην ηλικία, ο σέντερφόρ. Δηλαδή τον Κανελάκη σήμερα που γύρισε από την Ολλανδία, φραπεδιά τον είδα. Μάγουλο. Πήρε και 4-5 κιλά, έφαγε, ήπια και με την Όβα έσκησε να πούμε, κατάλαβες. Λένε για τον Μπέρκ, καλέ, όταν ήρθε ο Μπέρκ σε 4 χρόνια είχε βάλει 6 γκολ, 10 γκολ, 12 πως είχε βάλει. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτός, να είναι ο νέος Μπέρκ, λένε οι αεξίδες, τα ταγάρια που τους έφερε αυτό τον παλέμαχο, το Center for, ο Μελισανίδης, τους ξεγέλασε τα βόδια, τα ταγάρια οι αεξίδες. Χαϊβάνια, καλημέρα. Καλημέρα. Σας έφερα αυτό το γέρο. Αυτό τον υπέρβαρο. Καλημέρα, φίλε. Ραπ. Καλημέρα, φίλε.
Γαβρίνα από Πολύχνη. Πού χάθηκες ρε ταγάρι εσύ? Πού είσαι? Κάθε Ιούλιο ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής χειμώνα. Έλα τώρα, άστο, άστο. Πάουν το πρωτάθλημα και κλέγονται. Άστο τώρα, είσαι για τα δεν κλάματα. Δεν πήρα να σου πω τι πήρα, πήρα να σου πω τι θα πάρω και φέτος. Τι θα πάρεις και φέτος, κυρία Γαβρίνα μου? Πρωτάθλημα, ναι. Από τον Νοέμβρη. Έλα. Ναι. Έλα. Ναι. Και... θα κάνω καμιά μεταγραφή αεροδρομίου. Τώρα, ναι. Όχι τώρα, ίσως τον Ιανουάριο. Κάνα Βέλιο. Βέλιο. Περίμενε και θα δεις. Θες Βέλιο δανεικό, ε? Δανεικό δεν το λες. Δεν μου λες εκεί στην Πολύχνη που κυκλοφορείς, εκεί μες στο παοξίδικο άντρο, λες ότι είσαι Γαβρίνα, ας πούμε. Ή κολώνεις. Στο τρίγωνο είμαι η γνωστή Γαβρίνα από Πολύχνη. Στο τρίγωνο εκεί, το γνωστό τρίγωνο. Τους κερνάω κιόλας. Α, τους κερνάς κιόλας. Μουχαμπέτι να γίνει. Μουχαμπέτι να γίνει. Δηλαδή δεν τόσο αγριοποιεί οι παοξίδες εκεί, γιατί περνιούνται και λογίζονται για πολύ έτσι φουρτούνες και... Μια ζωή κλάψη και θα φάει. Μια ζωή... Γατάκια. Μια... Γατάκια είναι. Έλα. Εντελώς. Γατάκια υπάρχει. Πολύ δεν έρχεσαι. Πώς δεν έρχομαι. Να τώρα είχα έρθει πριν από μερικές μέρες στον Παύλο. Στον Παύλο πάω, στο Μανουσαρίδη πάω εγώ. Στον Παύλο πάω. Παλιά πήγαινα στο... Την επόμενη φορά έλα για ρετσίνα. Στην Πεσκαδρίτσα. Ποια είναι η Πεσκαδρίτσα? Λίγο πιο κάτω. Α, πιο κάτω έχω το φίλο μου τον... Καροταβέρνα. Έχω το φίλο μου... Τι φυσάς, μωρή, γιατί φυσάς, γιατί φυσάει αυτή, ρε. Γιατί κάνεις φουρ-φουρ, μωρή, γιατί κάνεις φουρ-φουρ. Έχει αέρα εδώ. Α, έχει αέρα εδώ στην Πολύχνη. Εγώ πάω στο φίλο μου τον Παοξή, τον παλιό, τον Παράγοντα. Πάω στα καλά καθούμενα, του δίνω ένα φυλάκι και φεύγω στον Παοξή. Έτσι παίρνω μια παοξίδικη αύρα. Έτσι. Έτσι. Θα μας πεις τι ομάδα είσαι εσύ? Η ομάδα που χάνει. Οι γνώμες δίστανται. Τι λένε. Έχω χάσει στοίχημα. Οι μισοί λένε ότι είσαι φόλαριανός. Ναι, και άλλοι. Και φυγοντάρι τους παουτσίδες. Ναι. Και άλλοι μισοί λένε ΠΑΟΚ. Μα κανένας δεν είπε ότι μπορεί να είμαι και ΑΕΚ. Κανένας, ε. Πώς πέρασε την πλάκα, τι ομάδα είσαι? Δεν ξέρω. Όταν μάθεις πες μας. Αντίο Γαβρίνα. Κότες οι παοξίδες στην Πολύχνη, λέει η Γαβρίνα. Μόνο λόγια λέει είναι. Γατάκια τους είπε. Ποιους στην Πολύχνη, τους παλαιστές. Τους Μάο Μάο. Καλημέρα. Τους κερνάει κιόλας. Καλημέρα, φίλε. Κώστα, τι κάνεις? Φίλε, κάνω χαλαρές εκπομπές έτσι να είμαστε. Πώς θα το πω. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά για μπάλα. Ο Σπύρος Ολυμπιακός είμαι. Ναι, για μπάλα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για μπάλα. Να μιλήσουμε για μπάλα, ρε φίλε, γιατί βλέπω ότι 30 βαθμοί. 25 βαθμοί, λίγο θα αρχίσουν να μειώνονται, αυτό βλέπω. Βρε να σου πω λίγο το σκεπτικό. Να μου πεις το σκεπτικό. Άμα διαφωνείς, και άμα είσαι τόσο μάγκας, να δεχτείς αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ με την ΟΒΑ, ο πρωταθλητής να παίζει, να πούμε, πώς το λένε, play-off. Ας παίζει. Ας παίζει. Δεν βλέπω από κάτω από την Αθήνα να το εξτερνίζονται αυτό το... Με, τώρα μιλάω προσωπικά. Ανά. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα βάλουμε κάτω. Δεν μου λες από την περσινή δεκάδα εκτός από τον Καπίνο. Δηλαδή λες για να καταλάβω. Αυτό που λέει και ο Ιχολύπτης. Δηλαδή εσύ λες θα είμαι 30 πόντους μπροστά και θα έχω 5-6 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. 8 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Ναι, αυτό τώρα λες. Μιλάς για τη δομή του πρωταθλήματος. Αν θες να σου πω την άποψή μου, πάνω από 10 ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν σηκώνει. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που λένε οι παοξίδες. 12 ομάδες. 10 ομάδες, ναι. 4 γύρους και τελείωσε. Γύρι και τα λοιπά. Ούτε πλέον. Α, ούτε πλέον. Λοιπόν. Πάμε από την περσινή δεκάδα. Ποιος είναι η απώλεια εκτός από τον Ρομπέρτο? Ο Ρομπέρτο, φίλε, είναι μεγάλη απώλεια. Ναι, ναι, περίμενε. Ναι. Ποιος είναι η απώλεια την περσινή δεκάδα? Θα σου απαντήσω. Καταρχήν. Είναι η ίδια δεκάδα. Να μου πεις για το σύστημα που μπορεί να προσαρμόσει. Άλλη κουβέντα. Καταρχήν. Σαν δεκάδα μιλάμε. Καταρχήν. Ο άξονας του Ολυμπιακού δεν είναι πολύ σπουδαίος. Δηλαδή, σε σχέση με πέρσι μιλάμε, άσε τι πρέπει να κάνει, μιλάμε σε σχέση με πέρσι. Που δεν έχεις χάσει. Θα σου πω και εγώ διορθωτικές, ναι. Σε σχέση με πέρσι. Εξακολουθείς καμία να έχεις. Καμία αλλαγή έχεις. Άκου, απαντώ. Εξακολουθείς να έχεις δύο αργούς κόφτες. Συμφωνώ σε όλα. Εξακολουθείς να έχεις δύο αργούς center back. Σούμινο Φορτούνης που θα τον έδινες να πούμε στην Liverpool, στην Arsenal και στην ξέρω εγώ Μπαρτζελώνα. Σέντερ φορ έχεις. Μπάλα δεν θες να μιλήσουμε. Εγώ σε ρωτάω συγκεκριμένα, άσε τι είναι και τι πώς σου χαρακτηρίζουν. Ναι, έτσι όπως είναι η ομάδα σου. Έτσι όπως είναι η ομάδα σου. Ναι, έτσι όπως είναι η ομάδα σου. Τι διαφορά έχεις σε σχέση με πέρσι, εκτός από τον Ρομπέρτο? Δεν έχεις διαφορές, αλλά δεν μ' αρέσει. Ακριβώς,
Δεν μ' αρέσει ο Ολυμπιακός. Ρε Κώστα, αυτή τη στιγμή δεν κρίνουμε. Αν θες να μπούμε στη διαδικασία και να πούμε τι του λείπει, να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ωραία. Σε σχέση με πέρσι. Τι του λείπει, μόνο ο τέτοιος, ο Ρομπέρτο. Μάλιστα. Ο Ρομπέρτο από τον Οκτώβριο και μετά ήταν ξενερωμένος. Είχε μια πτώση. Ο Ρομπέρτο είναι Ρομπέρτο και στην πτώση. Ναι, είχε μια πτώση όμως. Βαρέθηκε. Κάπου δηλαδή δεν είχε τη σπιρτάδα τον προηγούμενο χρόνο, κάτι τον είχε χαλάσει. Ξέρεις τι τον είχε χαλάσει. Η μόνιμη πρώτη θέση, η μόνιμη πρώτη θέση, τα παιδιά του δεν τα βλέπε. Όλοι, όλοι. Χώρισε λοιπόν με τη γυναίκα, έβγαινε την κόμενα δύο μέτρα κόμενα, εντάξει. Πάμε. Είναι και πολλά. Άρα, λοιπόν, λέει, ναι. Κοιτάμε να δούμε αν έχουν ενισχυθεί πραγματικά οι άλλες ομάδες. Εγώ τον Μπακ που τον είδα μου άρεσε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως πάντα κρατάς μικρό καλάθι, έτσι να δεις πως θα βγουν και μεταγραφές. Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα τι δεν μας αρέσει σαν οπαδούς. Ωραία. Ναι. Και τι πρέπει να γίνει για να γίνει καλύτερος Ολυμπιακός. Για να δεν σε ενδιαφέρει, μπορεί να ενδιαφέρει τους οπαδούς. Όχι, ενδιαφέρει τους πάντες. Να σου πω, να σου πω τώρα. Μάλιστα. Πρώτον, υπάρχει ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή με όλη τη διαδικασία του Μαρνάκη που εμπλέκεται σε πάρα πολλά επιχειρηματικά πράγματα. Ναι. Ωραία. Με αποτέλεσμα, μια δεύτερη, τρίτη επιχείρηση όπως έχει εξελιχθεί ο Ολυμπιακός να την έχει αφήσει στην άκρη και να δει πώς θα εξελιχθεί. Πρώτον. Αυτό το ρόστερ μέχρι τις 15 Αυγούστου δεν θα είναι το ίδιο. Ναι. Δεν κάνει καμία αλλαγή αν δεις και σήμερα τις αποστολές και τα λοιπά για να παίξει τον προκριματικό. Και από εκεί και πέρα θα φύγουν 3-4 παίκτες και θα πληθυσωθούν άλλοι 3-4 παίκτες. Αυτό είναι δεδομένο. Να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θες, τι. Αν περάσει τον πρώτο προκριματικό θα παίξει και δεύτερο, δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι. Αν αποκλειστείς θα κάνεις κριτική μετά. Εγώ θέλω τώρα. Όχι, μας την κάνω τώρα, μα δεν σου κάνω κριτική. Εγώ σου λέω το σκεπτικό του. Μάλιστα. Δεν μπορώ να τον κρίνω όμως γιατί αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει ανοίξει σε πολλά μέτωπα. Και όποιος ανοίγει πολλά μέτωπα ή καταστρέφεται ή επιτυχαίνει. Μάλιστα. Εγώ θα σου πω αυτό που σου λέει και ο Κόκκινος. Ναι. Εάν σε 15 μέρες ολοκληρωθεί το deal με την Κόσκο, ναι, και περάσει και είναι ένα βήμα πριν τους ομίλους, γίνεται ανατροπές τα πάντα. Αν. Αυτή τη στιγμή με αν μιλάμε όλοι. Ναι, με έτσι. Το αν ναι, με το αν ναι. Ναι, περίμενε. Επειδή η προκριματική είναι την Τετάρτη, έτσι. Δεν είναι μακριά. Ναι. Γιατί και ο ΠΑΟΚ αν περάσει τον Άγιαξ, και ο Ιβάν θα ρίξει κρίμα. Αν δεν περάσει θα δεις και αυτός θα μαζευτεί. Γιατί είναι επιχειρηματής πάνω απ' όλα, έτσι. Ναι. Δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι με την έννοια, όλοι κοιτάνε την τσέπη. Ναι. Τι θέλει ο Ολυμπιακός για να αλλάξει ένα επίπεδο, να ναι, ανανεώσει τον άξονα. Ναι. Βέβαια. Δηλαδή θέλει ένα πολύ καλό στόπερ. Βέβαια. Ένα πολύ καλό αμυντικό χαφ. Γρήγορα αμυντικό χαφ. Και ένα δεύτερο σεντερφόρ. Εγώ σαν ποδοσφαιρόφιλος αυτό που περίμενα από σένα, ναι, δεν είναι να μου κρίνεις την ομάδα, γιατί η ομάδα αν παίξει με το ίδιο σύστημα που παίζει πέρσι, είναι πολύ καλή. Να μου κρίνεις το σύστημα που προσπαθεί να αλλάξει ο Ισπανός, ότι με αυτούς τους παίκτες δεν μπορεί να το παίξει. Τι θέλει να είναι παίξει. Είναι μια γέλια το 4-3-3. 4-3-3. Χωρίς δεκάρι το Φορτούνι. Δηλαδή θέλει να παίξει χωρίς δεκάρι και ναι, να πάει το Φορτούνι που εσωτερικό μέσο να βγαίνει από πίσω ή αριστερό εξτρέμ. Τον παίζεις καθαρό με εξτρέμ. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Στην αριστερή πλευρά. Ακούμε, ακούμε, ακούμε. Ναι. Γιατί δεν το ξέρω το έργο, εσένα ρωτάω. Τέσσερις πίσω. Ένα εξάρι, δύο οχτάρια, έξω αριστερά, έξω δεξιά φορ. Ναι. Θέλει να τον βάλει ανάμεσα, δηλαδή μπροστά από το εξάρι, σαν οχτάρι ή σαν εντεκάρι, ή σαν εντεκάρι. Ρωτώ. Λοιπόν, η διαφορά του είναι ότι το Φορτούνι συγκλίνει και για να τον καλύψει πρέπει να έχει ένα πολύ καλό αριστερό μπακ. Δε ούτε αυτό ο Ντελαπένια παίζει, είναι δε τελειωμένο, ναι, ούτε ο Μαζουάκου. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα. Φορές να δώσει την ακού, 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 ακού. Ναι. Όταν είναι το 4-3-3 με το Φορτούνι μέσα, δεν υπάρχει 4-3-3 γιατί αυτό, ο Φορτούνις είναι δεκάρι. Σωστά. Χαλάει το σύστημα μόνο αν πετάξει το Φορτούνι έξω αριστερά ή έξω δεξιά. Εκεί χαλάει το σύστημα. Αλλιώς με δύο κόφτες και το Φορτούνι δεν είναι 4-3-3, είναι 4-2-3-1. Με άρα αυτό, λοιπόν το σύστημα θα χαλάσει μόνο αν τραβήξει αριστερά ή δεξιά το Φορτούνι σε ρόλο εξτρεμιστή. Εσύ πες με αυτή τη στιγμή τρεις προσθήκες στον άξονα, του αλλάζει επίπεδο. 100% αλλά δεν τις είδα ακόμα. Μα είναι πολύ νωρίς. Ποτέ ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μεταγραφές μέσα στον Ιούλιο. Μάλιστα. Δες ιστορικά, ναι, να το δεις. Άρα ακόμα μου λες, άρα για, για να το τελειώσουμε, μου λες. Δες και όταν έπαιζε και προκριματικούς. Ναι. Έτσι. Όσες φορές έπαιξε προκριματικούς, τις μεταγραφές τις ανακοίνωσε προς το τέλος. Ναι. Δηλαδή, ναι, όταν και αποκλείστηκε από την ανόρθωση, ναι, επί Βαλβέρδε, ναι, αφού αποκλείστηκε ανακοίνωσε Ντούντου, Λέτο και άλλους δύο παίκτες και Ντιόγκο, αφού είχε αποκλειστεί που έχει είναι κατακραυγή. Με άλλα λόγια, έριξε τα λόγια μου λέγοντας εγώ περιμένω μέσα στις επόμενες 15 μέρες να μου κάνει μεταγραφές. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι πολύ. Άρα λοιπόν λες, αν δεν σου κάνει μεταγραφές και αποκλειστείς, θα αρχίσεις να γκαρίζεις, να καυγίζεις. Αυτό θες να μου πεις.
Να σου πω κάτι. Να μου πεις κάτι. Δεν μπορώ πλέον σε αυτή την εποχή, όταν έχω έναν επιχειρηματία, να είμαι συνέχεια στο δίνε. Ναι. Είναι δεδομένο. Ποιος είναι ο δίνε? Να δίνει συνέχεια ο πρόεδρος, όχι πρόεδρος. Τι δίνε, ρε, οικονομάει ο πρόεδρος, πουλάει κάτι, ακριβά. Άκου, να σου πω. Μια χαρά τα φτιάχνει ο πρόεδρος, λοιπόν, και παίρνει και πρωταβλήματα κτλ. Τι δίνε? Άκου, να σου πω. Ναι. Όταν δεν βάζεις το χέρι στην τσέπη και δεν ξέρεις πραγματικά τι γίνεται, πώς διαχειρίζει μια εταιρεία, γιατί δεν είναι μόνο. Άστο να πάει στο διάλογο. Περιμένουμε, θα περιμένουμε. Το τραβήξαμε πολύ. Επόμενη γραμμή. Άμπρα. Το τραβήξαμε καλησπέρα. Πολύ το έργο. Άστο να πάει στο διάλογο. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Ήθελα να πούμε λίγο για τον Ολυμπιακό. Να πούμε για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Ναι, είστε Ολυμπιακός. Ωραία. Καταρχήν, όλοι οι Ολυμπιακοί έχουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Να αρχίσουμε από αυτό. Δεν με νοιάζει τι έχετε, τις κινήσεις θέλω. Φυσικά έχει εμπιστοσύνη της διοίκησης. Παίρνει πρωταθλήματα, παίρνει κύπελα, πάει η Ευρώπη, έχει διαιτησία, έχει background. Ναι. Φυσικά, καλά κάνει. Ωραία. Φυσικά. Μετά από τον πρώτο προκριματικό θα γίνουν μεταγραφές. Καταρχήν. Α, μετά. Παραδοσιακά το μεγάλο όνομα έρχεται τον Αύγουστο. Άρα μου λες, συμφωνώ με τον προηγούμενο. Θα καμπιάσω. Μάλιστα. Ναι. Έτσι δεν γίνεται. Ναι. Ωραία, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε. Λογικά. Μάλιστα. Δεν νομίζω να μείνει έτσι η ομάδα, λογικά πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που λέω εγώ μέχρι στιγμής είναι. Δεν λέω εγώ ότι θα κάνουμε μέχρι στιγμής. Ναι, μέχρι στιγμής. Δεν μ' αρέσει. Γιατί ξαφνικά άμα γίνουν 3-4 μπαμ όμως, μετά θα λέμε διαφορετικά πράγματα. Άμα γίνουν μπαμ. Ναι, σωστό. Άμα γίνουν. Σωστά, δεν είμαστε μέχρι εδώ. Έτσι. Ωραία. Για σένα ποιος παίχτης πρέπει να φύγει από το κέντρο δηλαδή? Κασάμι, Μανιάτης είναι. Το Μανιάτη δώστε τον στον Ηρακλή να σώσετε την κατηγορία στον Ηρακλή. Ναι. Ας το Μανιάτη. Είναι σκυλή, μόνο αυτό. Σκυλή είναι και η Μίνη, το δικό μου, αλλά δεν. Ναι, ναι, ναι. Επειδή σε έχω ακούσει να λες για τον Μιλιβόγεβιτς, ναι, μια αντίρρηση εδώ, γιατί ο Μιλιβόγεβιτς είναι καλός παίχτης. Είναι αργός, ρε φίλε. Αργός. Αργός. Μαραθωνοδρόμος είναι όμως. Πώς? Τρέχει πολύ, είναι μαραθωνοδρόμος. Είναι στο στυλ του αργό να ξεκινήσω, αργό να σταματήσω. Πώς να στο πω, ρε φίλε. Γιατί μια... και την παλιά την έχει, την 30, την 40, έχει καλά στοιχεία. Δεν μου κάνει για Ολυμπιακό της Ευρώπης. Δεν σου κάνει. Για Ολυμπιακό της Ευρώπης. Το να φάω λάχανο τώρα, τα χάφ της Σάδης και της Πλατανιάς και ξέρω εγώ, καλός είναι, δεν λέω εγώ όχι. Πολύ καλός είναι. Εντάξει, για μένα ανάλογα τι θες. Ναι. Ο Τσόρι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ο Τσόρι. Το καλό είναι ότι κρατήθηκε ο Τσόρι δηλαδή. Πόσο χρόνο είναι ο Τσόρι? Πόσο χρόνο είναι ο Τσόρι? 35 χρόνο ο Τσόρι, ναι. Ο Τσόρι είναι, ρε φίλε, ο Τσόρι τώρα που μου λες είναι, δηλαδή, τι να σου πω, να παίζει ο Ολυμπιακός με δύο δεκάρια και ένα γκόφτη σε 4-3-3 με Φορτούνη και με Τσόρι, ένα γκόφτη να παίξει να κερδίσει 5-2 τον Πλατανιά. Δεν μπορεί να χωρέσουν και οι δύο μαζί μέσα. Εντάξει, αυτό πρέπει να το Ισπανός να δούμε τι θα κάνει με αυτό. Αυτό μάλιστα, είναι το θέμα. Εντάξει. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά συγγνώμη, δεν βλέπεις λίγο σφιχτόκολα τα πράγματα φέτος? Βλέπω, γιατί δεν υπάρχει στόπερ. Λείπει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, τέτοιο στυλ. Αυτό ήταν όλοι οι Ολυμπιακοί. Όλοι οι Ολυμπιακοί ζητάνε. Άρα σου λείπει ένα center back γρήγορο. Σου λείπει ένα τερματοφύλακα. Έχει δύο αργού κόφτε και πα να βάλει το Φορτούνι στη γραμμή. Center ball με ποιο θα παίξει? Μα Φορτούνι τον έχω ξαναδοκιμάσει στη γραμμή, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δεν βγαίνει. Δυστυχώς δεν εγώ βγαίνει. Να σου πω μια αλήθεια. Εγώ θα σου πω μια αλήθεια. Είδα φέτο το Φορτούνι να πιάνει τα βάνη. Έπιασε φέτος, ήταν χρονιά. Κάτι ναι, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει παραπάνω από το Φορτούνι αυτόν. Αυτό εντάξει, πιστεύω λόγω εγώ. Λόγω ηλικίας μπορούμε να βάλουμε μια εξέλιξη λόγω ηλικίας. Αν μπορεί να φανταστείς το Φορτούνι καλύτερο από ό,τι ήταν φέτος, δυσκολεύομαι να το πιστέψω, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Sorry, δεν θα γίνει ποτέ. Με τίποτα. Με τίποτα. Και το ερώτημα πριν κλείσεις, τι θα γίνει με το center for σου? Θα πας με τον. Ναι. Για, η δικιά μου άποψη είναι ότι έγινε μεγάλο λάθος που είχε φύγει ο Μπενίτες, άμα το θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Ίδια χαρακτηριστικά με τον Τέβες μικρός ήταν αυτός. Από τη στιγμή που έφυγε αυτός και πωλήθηκε. Άμα σου φέρει δανεικό το Βέλιο θα ησυχάσεις? Όχι, όχι. Εγώ ίσα ίσα θέλω να φύγει και ο Ιντέγε. Ναι. Είναι κρίμα. Ο Πουλίδο ας μείνει, αφού έφυγε ο Μπενίτες χρειάζεται βάρη φόρο. Μάλιστα. Στυλκοβάσεβιτ. Μάλιστα. Άρα έχεις λοιπόν και εσύ. Δηλαδή, έχεις τον Ντουρμάς δίπλα, τρυπάει, θέλεις ένα φωνιάκι. Άρα λοιπόν με άλλα λόγια, θα συμφωνήσεις με τον προηγούμενο, περιμένω τον Αύγουστο για τα μεγάλα μπαμ. Αυτό, αυτό. Παραδοσιακά είναι αυτό κάτι που γίνεται. Ιούλιος ποτέ δεν ήταν ο μήνας των μεταγραφών. Ωραία. Yeah. Άρα είσαι σε αναμονή. Δεν είσαι ευχαριστημένος. Περιμένεις. Μάλιστα. Περιμένω. Πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή.
90-90-90. Πέντε στους πέντε Ολυμπιακούς. Περιμένω και περιμένω και δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω, αλλά καλό είναι, αντάξει, ξέρω εγώ. Ναι, εγώ θα του πω, άμα πάρει τον Καραμελίδη φίλο ο Σαββίδης, με αυτούς παίρνεις το πρωτάθλημα. Να δούμε. 90-90-90. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τι έγινε, ξέβρασε γάβρι στο Θερμαϊκό. Σας είπε κότες η γαβρίν από την Πολύγνωση. Εμείς κότες. Εγώ φιλαράκι Άρη Κορδευτόπουλε. Να ακούνε αντίστοιχα. 48 χρονών. Και τα πήγαινα στην Ομόνια με το Μανάβης 13 χρονών. Να έρθει η γαβρίνα να μου πει ότι είμαι. Αγέννητη, νιάου ήταν η γαβρίνα. Νιάου να με πει. Λοιπόν. Νιάου. Νιάου. Θα τη βγάλω. Δεν τον πάω και ρε, νιάου. Ωραίος. Πάω και νιάου, ρε. Υπάρχει αυτό, πες μου τώρα εσύ ξέρεις. Ναι. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Ναι. Εμένα τι βλέπω από τις προετοιμασίες. Τους γάβρους να ανησυχούν και χαίρομαι. Τους ακούς δηλαδή ψηλο... να λένε να θα περιμένουν. Ναι, ναι. Είμαι και αθηναίος. Έχουνε το στόμα βουλωμένο. Βουλωμένο οι γάβροι, μάλιστα. Χεσμενουά δηλαδή, έτσι τους ακούς. Περιμένουν να δούνε, γιατί αυτοί πάντα μιλάνε, βγάζουν γλώσσα αφού δούνε. Καλά κάνουν σε αυτό. Είναι σε αυτά, ναι, σου λέει δεν είδα. Είναι γάτες. Αλλά είμαι γάτα γιατί τον Αύγουστο εγώ περιμένω. Ναι, αλλά άμα τα δούνε μετά, αρχίζει, ξέρεις τι αρχίζει. Το ναι. Σοου. Ναι. Χειρότερα από το δικό μας. Ναι. Τώρα, τα καθημάς. Ναι. Εγώ είμαι ένας παοκτζής ναι. που δεν έχω γευτεί, ένα πρωτάθλημα γεύτηκα. Τι πρωτάθλημα. Και κάθε χρόνο λέω το εξής. 48. Όχι, αυτούς υποστηρίζω. Γεύτηκες και το δεύτερο. Το δεύτερο δεν ήμουν πολύ νιάνια, 6 χρονών. Ωραία. Δεν το θυμάμαι. Όχι, 8 ήσουν, δεν ήσουν 6. Αλλά το 68. Ναι. Το άλλο το γεύτηκα καλά. Ναι, το άλλο ήταν ένα. Νέα Σμύρνη, Πάνθυρες Κολλητή. Δεν μου λες να σε κάνω μια ερώτηση. Πες το. Γιατί εσείς τα παόκια μνημονεύετε πολύ το πρώτο πρωτάθλημα. Μνημονεύεται πολύ την πρώτη ομάδα του 70. Μνημονεύεται και τη δεύτερη ομάδα, δηλαδή το Σκότσικ. Ένα γεύμα εγώ... δεν του κάνατε. Σωστός είσαι σε ναι, αυτό. Βλέπω δηλαδή ότι το περνάσατε λίγο έτσι, πολύ επιδερμικά το δεύτερο πρωτάθλημα και μου κάνει εντύπωση. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Τον Καλαφάτη, ας πούμε, που ήταν πρόεδρος, δεν το φωνάξατε, δεν το συμπαθήσατε. Για ποιο λόγο. Αυτό, άμα το κάνεις ερώτηση, Παοξίδης, λίγοι θα θυμούνται ποιος ήταν ο πρόεδρος που πήρε πρωτάθλημα. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε τι ήταν αυτό το οποίο δεν σας. Βεβαίως. Ναι, για πες. Απλά πιστεύω, αυτό είναι η άποψή μου και πιστεύω. Να ακούσω. Ότι επειδή η ομάδα του 70, ναι. Κούδας, Παρίδης και όλα τα είδη. Ήταν πιο θεαματική, ας πούμε. Ήταν πιο θεαματική και επειδή η γενιά που μεγάλωσε μαζί τους τους πήρε παραδαμάζωμα. Όταν ήρθε τα πέτρινα χρόνια, έκατσε, αν θυμάσαι οπαδικά. Και ξεσηκώθηκε με ένα μανάβι η φάση με μια νέα γενιά. Ναι. Λοιπόν, δεν αντιλέγω. Αυτή η γενιά, επειδή είχε παίχτες που δεν ήταν τα ονόματα της, ήταν και μια δεκαετία, οχταετία κιόλας, έτσι. Ναι. Τα Λαβάντας, Πάπριτσα. Ναι. Ο Ιουγκοσλάβος ο Γιάκοβ. Ο Σκαρτάδος, τον οποίο δεν πήρε ποτέ πόστο στον ΠΑΟ. Ναι. Μπράβο. Τον Παντέλη, τον τερματοφύλακα που δεν τον φωνάξετε ούτε για τσιμπήματα. Τίποτα. Τον Σκαρτάδο και πήγαν Ολυμπιακό και ξενερώσαν τα ΠΑΟ και άσχημα. Ναι. Ορφανός, Καρτάδος και Κωστίκος. Έτσι. Που ήταν οι δηλαδή το Λιάκο που πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ δεν τον Μπράβο. Είδαμε σε μια πρεσκόφερα. Στον Παντελίδη που πήρε πρωτάθλημα το 76 ως ένα πνευματικό τερματοφύλακα τον ακούμε συνέχεια, αυτό λέω. Έτσι, σε αυτό ναι. έχεις δίκιο. Γι' αυτό κάπου και οι ίδιοι πιστεύω, αυτό πιστεύω είναι και στις προσωπικότητες των ίδιων παιχτών. Ναι. Εντάξει, ότι έχουν καθίσει λίγο με εκείνο το πράγμα που είχαν κάνει τότε. Ναι. Γιατί τότε κάνανε, να σου πω κάτι, ήμουνα, τώρα με πας πίσω δεν πειράζει. Ήμουνα σε εκείνο το μάτσο στο ΆΚΑ και όταν έγινε η κεφαλιά, φίλε, ήμασταν τότε είμαστε και παοξί στην Αθήνα, ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Ήσουνα. Δεν είμαστε όπως τώρα. Ήσουνα. Πού να κρατηθείς. Ετάχθηκα πάνω, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ήταν εκεί, ήμασταν και 10.000. Τα είχαμε κάνει, άστο να πάνε. Με πας πίσω μακριά, έχουμε κάνει ιστορικές εξέδρες στο ΆΚΑ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Οπότε για τα φετινά και τα καθημάς έχεις δίκιο σε αυτή την παρατήρηση που έκανες με την ομάδα του τότε και τη... Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Εσύ είσαι 48 χρονών. Στα 25 σου. Αν ο Ολυμπιακός δεν έκανε ας πούμε μεγάλες κινήσεις και πούλαγε ας πούμε ο Παντελάκης το ΜΑΚ, θα του τα σπάγατε τα μαγαζιά να πούμε το Παντελάκη.
Λέγε, ήταν για μένα ίσως ο καλύτερος πρόεδρος που έφαγε το μεγαλύτερο κράξιμο. Αν δεν το πάμε κι αλλιώς. Καλά, άστο τώρα, με τα θάνατον, άστο να πάει στο διάλογο. Αλλά λέω τώρα, δεν άκουσα ένα παοξί, ένα εκατομμύριο παοξίδες ανά τον κόσμο. Ενάμιση πόσα εκατομμύρια είστε. Αυτό. Ένας είναι επικηρυγμένος πρώην παοξί. Άλλο λέω. Εγώ πάω και εκεί που. Πόσα εκατομμύρια παοξίδες είστε σε αυτή τη γη, άντρες και γυναίκες. Ένα εκατομμύριο, δύο, ενάμιση, ένα οκτακόσια. Κάτσε ρε να ακούσεις, περίμενε. Θα σου εξηγήσω εγώ τώρα. Περίμενε. Ρε ένας δεν βγήκε να πει ρε κουφάλα Σαββίδη. Όχι, δηλαδή το μεταφορικά. Γιατί πουλάς το μάκρε και δεν το κρατάς, να πούμε. Και να πάρεις. Ναι, γιατί ένα παοξί δεν άκουσα. Έναν στραβό, μεθυσμένο, φουρτουνιασμένο, άνεργο, τρελό, παράφρονα. Ένα δεν άκουσα, ρε. Ένα, ναι, ρε. Για να ακούσω. Ναι. Όχι. Ακούσες. Βέβαια. Εγώ τραβώ. Ναι. Το ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι βαριά φανέλα. Ναι. Είναι επιχείρηση. Μα, ναι, ωραία. Λοιπόν, μπήκε και στο πετσί. Μπήκε και στο πετσί του οπαδού, δηλαδή. Όχι, δεν ξέρω αν μπήκε. Εγώ πιστεύω ότι είναι όμως παόκι. Ο Ιβάν. Ή το παίζει πάρα πολύ ωραία, θα του δώσουμε το Όσκαρ. Πιστεύω ότι κάτι έχει μέσα στη φλέβα του. Ναι. Από εκεί και πέρα επιχειρηματικά έφαγε και τις φαλιάρες του. Ναι. Και τις τρώει ακόμα, δεν ξέρουμε. Ακόμα έφτιαξε μια, δεν ξέρουμε πώς θα πάει η ομάδα. Μπορεί να αρχίσουν τα καρξίματα μεθαύριο. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Δείχνει όμως δυναμική παρουσία. Μάλιστα. Αυτό δεν το έβλεπα. Ναι. Ούτε πικαλίβα, ούτε πικαλίβα. Ναι, παιδάκι μου, τώρα είσαι 48 χρονών και είσαι αλλιώς. Σου φέρνει προπονητή, να πούμε νιάου νιάου. Το είναι Βίτς. Ναι, νιάου νιάου. Είναι νιάου νιάου. Όχι, δεν θα το έλεγα. Ναι. Εγώ δίνω ευκαιρία πάντα σε νέους ανθρώπους. Δίνει σε νέους ανθρώπους ευκαιρία. Πάντα. Ναι. Πάντα. Ναι. Να, τον Άγγελο τον έκραζα. Πρόσεξε, τον ναι. έκραζα. Ναι. Γιατί δεν, είμαι από αυτούς που ανήκουν στους μη αγγελικούς που λέμε. Ναι. Λοιπόν, ανήκω ουδέτερα. Όλους αγαπάω. Από τη στιγμή που στον πάγκο τον αγαπάω. Καλά, καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Όταν μου έκανε αυτή την πορεία με το τίποτα, ναι. γιατί είναι πιο γάτος σε άλλα θέματα αυτός μάλλον, ναι. λοιπόν, εγώ στεναχωρέθηκα μετά ναι. που έφαγε τη λάσπη. Και δεν έφαγε τη λάσπη μόνο αυτός, την έφαγε όλος ο ΠΑΟΚ. Εκεί έδειξε η Αθήνα το σύστημά της το δυναμικό. Και ας μην μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Γιατί μπορεί και μετά να έκανε και κάποιοι παίχτες ή να τους υποθέσουν. Αλλά περίμενα από το 48 ΠΑΟΞΙ, από έναν παλιό ΠΑΟΞΙ. Χιλιομετράκια! Χιλιομετράκια! Από ένα παοξί να πούμε κανιβαλιστάν! Από ένα παοξί μαομάο! Περίμενα έναν από αυτούς να πει ρε το Μακ, γιατί τον πούλησες, ρε! Δεν θα τα ακούσει από κανέναν, φιλαράκι. Δεν θα τα ακούσει από κανέναν. Δεν θα τα ακούσεις. Έγινε. Καλό, καλό βράδυ. Από το Βιερίνια άκουσες πολλά. Από αυτό τώρα δεν θα ακούσεις. Γιατί περιμένουν τα καινούρια. Για να δούμε. Μεταλλαγμένοι. Μετά θα το θυμηθούμε. Για χαρά. Να είσαι καλά. Να δούμε. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε. Εσείς, ναι. Γεια σου Κωστά. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Παοξή 45 χρονών. Ωραίος. Ναι, γιατί μίλησαν πιο μπροστά Ολυμπιακοί. Τώρα είπες παοξίδες, παοξίδες. Λοιπόν, άκου φιλαράκι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω στα φιλαράκια μου, στους παοξίδες. Βλέπω ότι εντάξει, κάτι πάει να αλλάξει ρε παιδί μου φέτος. Έτσι. Όπως κάτι δηλαδή. Πάει ναι. Προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο, εντάξει. Ωραία. Δεν μπορώ ακόμα, είμαι, εντάξει, κρατάμε και μικροκαλάθι γιατί εντάξει, όπως είπες και εσύ, φάγαμε και σφαλιάρες. Τα μυαλά να μην παίρνουν και πολύ αέρα. Κάτσε να δούμε λίγο να ρολάρει η ομάδα, θα κάνει και άλλες προσθήκες, τέλος πάντων. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Έτσι οι ομάδες από τη μια στιγμή στην άλλη δεν γίνονται. Λοιπόν, ήρθε ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας. Μην τον πολυπρίζουν και πολύ πολύ. Εντάξει, και το κράξιμο καλό είναι. Φοβάσαι μη σου φύγει, Ναι, φιλαράκι, κοίταξε να δεις. Γιατί τέτοιοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν έρχονται κάθε μέρα. Ενώ το Παντελάκι τους πήγε στο μαγαζί να πούμε μέρα παραπέρα. Όχι, δε, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι. Και πάντα. Ναι, εντάξει, δεν σε κατηγορώ, δεν σε κατηγορώ εγώ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος έχει αγιάσει και το κράξιμο που έφαγε και αυτά τα βρυσίδια που το σπάγαν μαγαζιά. Πρε καλά τον κάνατε, άλλο λέω εγώ. Τώρα φοβάστε μη σας φύγει. Ήταν ο πιο και νοικοκύρης πρόεδρος, έτσι. Νοικοκύρης. Ναι, δεν βούλιαζε την ομάδα στα χρέη. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, αλλά δεν είχε να βάλει. Διαχείριση δεν είχε φουκαράς, εντάξει, ναι. Τι να κάνει. Ένα μαγαζί είχε, τι να κάνει. Εντάξει, Παντελάκης ήταν. Τώρα ο Σαββίδης όμως, έτσι. Που φαίνεται ο άνθρωπος ότι έχει λεφτά και λένε χίλια δυο για το Σαββίδη, ποσός με ενδιαφέρουν.
Και μακάρι ο Σαββίδης να πάρει επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μακάρι να επενδύσει, μακάρι οι Ρώσοι να έχουν συμφέροντα στην Ελλάδα. Τι να επενδύσει, μωρέ, η Τρένοσέ δεν την πήρε. Το λιμάνι δεν το πήρε. Τηλεοπτικό σταθμό δεν του δίδουν. Αν ήταν βέβαια Αμερικάνος όμως σε Κώστα. Άμα ήταν Αμερικάνος θα του δίνανε. Εδώ είναι θέμα τώρα. Τα τέσσερα όλοι θα πέφτανε. Βέβαια είναι θέμα τώρα. Γιατί. Απ' την άλλη μεριά όμως θέλω να πω και κάτι άλλο όμως. Τώρα θέλω να σας φέρω μια μισή ώρα προ τον ευθυνό σας του Παοξίδες. Δεν μου λες φίλε. Εσείς αράξατε στον ΠΑΟΚ. Τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, τέταρτη, πέμπτη. Πληρώνει ο άλλος, ξέρω εγώ, τον κλέβουν, τον κάνουν, τον ράνουν, τον. Εντάξει, τώρα μαθαίνει από τα λάθη του. Για τον κύριο Σαββίδη, λέω. Ωραία. Τον ξεγελάνε, τον κάνουν και τον ράνουν. Σε αυτές τις δουλειές που ήταν να πάρει και του είπανε no. Ρωτάω. Αυτός ο Ρημάδης, ο λαός του ΠΑΟΚ, που γκρεμίζει τύχη, που αλλάζει κυβερνήσεις, που βρίσκει δημάρχους και τους εξοντώνει. Ρε μια φορά δεν πήγε ο ΠΑΟΞής να πούμε μπροστά, σου διέγραψε τα χρέη. Μια φορά αυτός ο ΠΑΟΞής δεν πήγε μπροστά και να πει για τον Σαββίδη, την τρένο σέρε να την πάρει ο δικός μας, ρε. Χίλια άτομα, 2.000 άτομα κάτω. Δεν τους έβγαλε, δεν τους έβγαλε. Να πήρε παιδί μου, να άκου τώρα, για τον Πατατούδη, εγώ όταν έκανα κριτική τον Πατατούδη, ήταν ένα σύνδεσμος εδώ κάτω προς παραλία μεριά που ο ιδιοκτήτης, να πούμε, του συνδέσμου, του δίνανε να πούμε ο Χαρτζηλί και ο Πατατούδης και μετοχές και τα λοιπά. Και είχαν έρθει τότε για κάτι που είχα πει και τα λοιπά και κάνα φασαρίες, το ένα τ' άλλο. Δεν βλέπω τίποτα τώρα. Και για τα συμφέροντα του Πατατούδη φωνάζαν, κάνανε και τα λοιπά. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι δεν παίρνει την Τρένοσε, δεν παίρνει το λιμάνι. Δεν παίρνει τώρα, ας πούμε, πώς το λένε, την τηλεοπτική, την άδεια. Εγώ δεν σου λέω ότι έπρεπε να την πάρει. Εγώ λέω. Είναι οριστικό. Τρώει τη χιλόπιτα. Σας λέω εγώ πριν ένα μήνα, δύο, τρεις, ότι είχε θέλει. Πριν γίνει αυτό με τις άδειες, ήθελε να πάρει ένα μεγάλο κανάλι. Αν δεν κάνω λάθος, τον Α ή το Μέγκα, δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Ένα μεγάλο κανάλι. Και πήγε, λέει, ο Αμερικάνος, ο πρόξενος, να πούμε, στον υπουργό και του είπε όχι. Αυτά. Είναι, βλέπεις, μετρημένοι. Δεν θέλουν κι άλλο τα βασικά. Αν θέλετε πρωτάθλημα, είπα ο Γκτζίδες, θα πρέπει αυτές τις δουλειές τις μεγάλες που ο πρόεδρος σας δεν τις παίρνει. Να τις πάρει. Μακάρι να τις πάρει. Θέλει λαό από πίσω. Άμα ο λαός του ΠΑΟΚ είναι τα αναγκούκουρτα και γκόμενε στη θηραδρία. Έλα. Έχουν αλλάξει προηγουμένως, είπε ένα φιλαράκι Ολυμπιακός, εποχές έχουν αλλάξει. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα ο κόσμος να τρέχει να κάνει διαδηλώσεις γιατί δεν πήρε ο Σαββίδης παράδειγμα την τάδε επιχείρηση. Εντάξει, είναι και λίγο, ξέρεις τώρα. Πάσε το συνεχώ, άλλο θέλω να σου πω. Για να κάνουν καμιά μαγιά στο Μαρινάκι, για παράδειγμα, να δούμε οι Ολυμπιακοί τι θα κάνανε που άλλαξαν οι εποχές. Εσύ τι λες. Να τους ρωτήσουμε. Τώρα, τι να σε πω, εντάξει, κοίτα να σε πω κάτι. Οι Ολυμπιακοί, αν εμείς είμαστε μια φορά πρόβατα, οι Παοξίδες, έτσι, και ευκολόπιστοι και ξέρω, οι Ολυμπιακοί είναι 100 φορές. Πρόβατα τώρα, είναι. Το βλέπεις τώρα. Έλα, ναι. Εγώ τι τώρα, κοίταξε, εγώ τώρα μου αρέσει ξεκάθαρες κουβέντες τώρα. Τελείωσε, τι να λέμε τώρα. Ο Παοξίδες είναι καταρχήν απρόβλεπτος. Είναι αυτόρμητος, είναι άλλη πάσα. Η Γαύρη ακόμα χειρότερη από αυτήν. Απρόβλεπτος. Αν χάσουν μια χρονιά του πρωτάθλημα, φίλε Κώστα, η Γαύρη, θα γίνει σκοτωμός εκεί πέρα. Συγγνώμη, ένσταση. Ένσταση. Αυτουνού είναι στόχος το πρωτάθλημα, εσένα δεν είναι. Εντάξει, δε φίλε, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ομάδα. Ναι, άλλο τώρα, κοίταξε τώρα. Εσύ, άμα δεν πάρεις πρωτάθλημα, δεν θα κρεμιστεί καμιά του. Πότε κορνέδες θα πέσουν. Εντάξει, αλλά και η υπομονή τελειώνει. Ας πούμε, το λένε το Σαββίδη. Εγώ τώρα, ας πούμε, βλέπω πολύ γκρινιάζουν. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ μπάλα έπαιξα πολύ λίγο πιτσιρίκο. Εντάξει, δεν. Αλλά λέω, θέλει και λίγο υπομονή το πράγμα. Έχεις έναν πρόεδρο που. Τι υπομονή, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή, από τη μια στιγμή στην άλλη, εσύ ξέρεις από μπάλα είσαι τη δουλειά. Δεν μπορείς μέσα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια να κάνεις ομαδάρα. Αυτό είναι με τη Θεσσαλονίκη, ότι πάει αργά, ρε φίλε. Πολύ αργά πάμε. Τι να κάνουμε, ρε Καρτάση, τώρα εντάξει. Πολύ αργά το πάμε να πάρει ο διάολος να πάρει. Πολύ αργά το πάμε. Ναι. Εμείς πάντως, κοίταξε, έχουμε λαό, έτσι. Ξέρουν πολύ καλά όλοι ποιος είναι ο βασιλιάς στη Μακεδονία και όσοι τώρα λένε ιστορίες και τρίχες κατσαρές τώρα και αμφισβητήσεις και ειρωνίες. Άστο τώρα, ο βασιλιάς ήταν, είναι και θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα, δεν λέω Μακεδονία, εγώ άστο. Είναι ο ΠΑΟΚ, έχει κόσμο. Όλα, δεν είχε διοίκηση κάποτε, Κώστα. Λοιπόν, αυτή τη φορά υπάρχει ένας σοβαρός επιχειρηματίας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αποτελέσματα για να μην γκρινιάζουν. Βόρειο Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, μας αρκεί αυτό. Βόρειο Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, μας αρκεί αυτό. Έτσι είναι, ρε Κατάλαβε. Τι θέματα είναι, ρε Κώστα, πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Πώς θα γίνει, έτσι είναι, τι να κάνουμε. Και έχω πει στα παιδιά μου,
ότι από τη στιγμή που είστε πόντι, γιατί εγώ πόντιο στην καταγωγή, έτσι, είναι ντροπή να υποστηρίζετε άλλη ομάδα εσείς. Είναι ντροπή. Και το λέω αυτό να τα ακούνε για να δείτε. Με συγχωρείς πολύ, αφού είναι πόντι, έπρεπε να υποστηρίζουν Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απόλλων πόντι. Βεβαίως, και τον Απόλλωνα. Βεβαίως, okay, okay, okay. Ναι, που το επισημαίνεις. Και τον Απόλλωνα. Κάτσε εγώ, τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι ποντιακή ομάδα. Δευτερόλεπτα. Είναι ο ΠΑΟΚ. Τότε ο Πόντιος γιατί να γίνει ΠΑΟΚ και να μην γίνει. Ο Πόντιος είναι πρόσφυγα, δεν είναι. Είναι προσφυγικό σωματείο, ρε φίλε. Άλλο αυτό. Άλλο προσφυγικό, άλλο ποντιακό. Ναι, αλλά λέω τώρα, εγώ βλέπω μερικούς και εδώ ξέρω, έχω ένα φιλαράκι, γνωρίζεστε κιόλας, δεν θέλω να λέω ονόματα, τέλος πάνω, και με τον κόκκινο κάνουμε παρέα καμιά φορά τα λέμε. Πες το γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Είναι Κωνσταντινοπολίτης και υποστηρίζει τον Άρη, και το λέω καλά, ρε. Πόσο τρελοκομείο μπορεί να είσαι, δηλαδή Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή και υποστηρίζει τον Άρη. Τι να πω τώρα, δηλαδή, εντάξει. Καλά, εδώ άλλος είναι Χρυσαυγίτης και υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, τι τώρα. Γιατί τι έκανα, τον απαγορεύσουμε. Βέβαια, τι να το κάνουμε. Φυσικά τον απαγορεύσουμε. Δημοκρατία έχουμε. Υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία. Όχι δημοκρατία. Τόσοι Αλβανοί στην Τούμπα και μαύροι και κίτρινοι και άλλες φίλες. Τι να κάνουμε, ρε. Καλά, άσε τώρα. Δημοκρατία στα λόγια, είδαμε τη δημοκρατία. Έκλεισες. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα ο λίγων δευτερολέπτων, λεπτών μικρό. Έχουμε άλλα 20 λεπτά και τα λοιπά. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, άδειες είναι. Το 2-31-090-90-90 στη διάθεση του κοινού. Έχω ακούσει πολλούς Ολυμπιακούς προβληματισμένους, αλλά υπομονετικούς. Οι Παοξίδες είναι κουλάτι, είναι μια χαρά. Πάμε 90-90-90, 98-80-90, 9-55 κενό, μήνυμα στο 54-340. Πάμε 90 όλα, καλημέρα. Κύριε Αρτοβουλέ. Πόπα της πιάτσας τα ντερέκια. Καλημέρα σας. Τι έγινε, είπαμε, τα πράγματα στον Άρη πάνε εξτρα πριμα. Σας το έχουμε πει, κύριε Ραβδόπουλο, δεν ανάγκη να το λέμε κάτι. Δεν ανησυχείς για κάτι τώρα μετά και από το τελευταίο με το Νάσιο, το Νάσιο λέω, με το, το πώς το λένε, το Δασιγένιο, ο Νάσιο, το, με το Δασιγένιο. Ναι. Τι να ανησυχώ. Ο κύριος Κόρδος να ανησυχεί που έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ απλήρωτος στο ΦΠΑ. Ναι. Εγώ να ανησυχώ. Δεν ανησυχείτε, όχι. Ναι. Να γελάσω σαν τον Μπούζο κι εγώ. Το ναι. Δεκέμβριο, 6 Δεκεμβρίου που θα είμαι πρώτος και θα έχω ανέβει κατηγορία, θα ρίξω και 42 κόρνερ σε μια εστία. Και τι έγινε. Έλα. Δηλαδή τώρα ενοχλήθηκε το ραδιομέγα Ρώσας από τα κόρνερ του Ραούλ Μπράβο. Άντε καλέ, τι ενώ, ενώ όλες οι άλλες οι ομάδες είναι καθαρές. Ναι. Ε. Ω, το ραδιομέγαρο δεν ενοχλείται. Εγώ λέω ότι... Κύριε Καραμελίδη, είναι καθαρές οι άλλες ομάδες. Οι περσινοί πρωταθλητές της ΓΑΜΑ Εθνικής, ναι, που παίξανε φέτος στη Β' και σώθηκαν δια μαγείας πάλι. Ναι. Καλά που ήρθε ο Κάμπος και μετά τον διώξανε και τους έσωσε. Ο Κάμπος τους έσωσε. Πιστοποιητικό αδειοδότησης πήραν, ναι. Πήραν. Πήραν τελικά, ε. Πήραν χθες. Πήραν. Άρε τι κάνει το Υπουργείο Μακεδονία Τράκης. θα ήθελα να πω κάτι για τον προηγούμενο βασιλικό Παοξή, για τον βασιλιά της Βόρειου Ελλάδος. Βασιλιά. Θα τον παρακαλέσω να μην λέει τέτοιες λέξεις σε αυτή τη δημοκρατική χώρα, διότι ο Υπουργός Παιδείας κύριος Φίλης έχει απαγορεύσει να αναφέρεται η λέξη βασιλιάς και πρίγκιπς. Πρίγκιπς. Ναι, πρίγκιπας και βασιλιάς. Απαγορεύει σε ποιους? Έχει απαγορεύσει και δεν είναι, λέει, σωστό να ακούγεται. Σας τόσο, για να καταλάβω, σε ποιον, σε εμάς όλους? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εγώ από τη λέξη... Λέγεται, λέει, η λέξη βασιλιάς και πρίγκιπας. Δεν πρέπει... λέτε, λέει, τα παιδιά σας, αυτός είναι ο βασιλιάς μου ή αυτή είναι η πρίγκιπισά μου, δεν είναι, λέει, σωστό. Α, δεν μας το απαγορεύσε, είπε ότι δεν είναι σωστό. Ναι, το απαγορεύει. Εν δηλαδή, εγώ αν το πω, τι με κάνει, δηλαδή, με κάνει μπούκα να πούμε αυτό. Λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να σας συμβεί και αυτό. Που να λέω, φάει φασόλια. Γνωρίζω, ναι, ναι, και να έρθει. Δεν γνωρίζω ότι μπορεί να φάει σούπα ή φασολάδα μετά την 12η βραδινή. Και να υπέρδετο, να υπέρδετο. Ναι, να υπέρδετο. Ναι, ναι. Και να έχουμε κανένα πραξικόπημα. Ναι, ναι. Τις τουαλέτες. Να βγουν τα άρματα στους δρόμους. Να αρχίσουν οι ερπίστρες να ακούγονται. Έχω έναν φίλο που ρωτάει. Ρώτα, λέει, το φίλο Θόδωρο, ζήλεψε τους Τούρκους με το πραξικόπημα. Θέλει κι αυτός, θέλει κι αυτός. Καμία σχέση. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Όχι τέτοιο πραξικόπημα, Τούρκοι, αυτό ήταν για λατζί. Οι Τούρκοι έχουν κάνει άλλα 5 πραξικοπήματα, τα οποία ήταν σοβαρά πραξικοπήματα και γίνανε πραξικοπήματα κανονικά. Τι ώρα τα ξεκίνησαν, λοιπόν, τα κίνα, τι ώρα? Ήταν ξημερώματα. Έλα. Λοιπόν, δεν ήταν στις 10.30 το βράδυ με το μισό Βόσπορο να μην έρχεται. Ναι. Λοιπόν, τώρα το γιαλατζί για να εδρεωθεί ο κύριος Ερντογάν, τώρα εντάξει.
Το ανησυχητικό βεβαίως είναι ότι, κοιτάξτε τώρα να δείτε στην ιστορία τι υπάρχει το ανησυχητικό. 14 πλοία του τουρκικού στόλου έχουν χαθεί. Πού πήγανε? 45 έχουν χαθεί, λέει, βρίσκονταν, λέει, στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά δεν τα βρίσκουν. Ποια Μαύρη Θάλασσα, λοιπόν, του Αλέγκου? Δεν ξέρω, ναι. Τώρα ναι. Άλλη. Λοιπόν, 45 πολεμικά ελικόπτερα επιθετικού τύπου Απάτσι, Σιχόι και δεν συμμαζεύεται, και αυτά έχουν χαθεί. Ναι. Έχουν χαθεί γύρω στα 20 F-16. Έλα. Αγνοούνται ναύαρχοι, αγνοούνται αρχηγοί στρατού, αγνοούνται και καμιά 10.000, 15.000 περίπου στρατιώτες, δεν υπάρχουν, λέει, στις μονάδες μετά τα τελευταία γεγονότα. Την κοπάνησαν. Και, και το CNN, λέει, χαρακτήρισε εχθές σε μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ερντογάν τον κύριο Ερντογάν ότι είναι ένας πολύ ωραίος πρόεδρος ηθοποιός, που ξέρει, λέει, να παίζει πολύ καλά το ρόλο του. Από τον Ρονάλντο καλύτερα το παίζει μια φορά. Βέβαια. 100%. Λοιπόν, επειδή οι Έλληνες έχουν τη γνώση, και ευτυχώς ο σημερινός διοικητής της ΕΥΠ είναι ένας πολύ εξαίρετος άνθρωπος και έξυπνος, καλό γι' αυτό, παρόλο που έχουμε αριστερή κυβέρνηση για δεύτερη φορά. Λοιπόν, δεύτερη, γιατί δεύτερη? Βέβαια. Μία βγήκε τον Ιανουάριο του 2015 και μία ξαναβγήκε τον Σεπτέμβριο του 2016. Ναι. Δεν έχουμε. Α, ναι, ναι, ναι. Το Σεπτέμβριο του 2015, δεν έχουμε δύο εκλογικές περιόδους. Αυτό ακριβώς. Μέχρι ένα χρόνο είχαμε δύο εκλογικές περιόδους. Είναι δεύτερη φορά. Σεπτέμβριο του 2016. Σεπτέμβριο του 2015. 15, τι. Ναι, ναι, Σεπτέμβριο του 2015. Δεν έχουμε μέσα σε ένα χρόνο, ούτε σε ένα χρόνο, 9 μήνες, δύο κυβερνήσεις αριστεράς. Έλα, μωρέ, λίγο είναι, γιατί τώρα. Δεν έχει σημασία, είναι δεύτερη. Έγιναν ξανά εκλογές και ξαναβγήκε. Είναι δεύτερη. Ναι. Το αμφισβητήσουμε αυτό. Λοιπόν. Ας έχουν γνώση φύλακες, διότι μη δείτε κανένα ντου σε κανένα ελληνικό νησί καλοκαιριάτικο που το συνηθίζουν οι Τούρκοι, ή κανένα ντου προς τον Εύρο, επειδή δεν βάζουν τώρα τα ρίζια εκεί μπροστά για να έχουν πρόβλημα και το ποτάμι δεν έχει πολύ νερό, και να το χρεώσουν και σε αυτόν τον Γκιουλέν που είναι, να πούμε, στην Αμερική. Ο Γκιουλές, γιατί ναι, αυτοί οι σκηνοθέτες οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά τη σκηνοθεσία, και ειδικά ο συγκεκριμένος Σουλτάνος που τον αγαπήσαν εδώ όλοι οι δημοκράτες, ότι κινείται δημοκρατικά και φέρει τη δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία, κύριε Ραμπτόπουλε, η λέξη δημοκρατία, αν είχε στόμα θα μας είχε φτύσει όλους μέσα στη μούρη. Αυτή η λέξη δημοκρατία. Θα μας έφτυνε. Βέβαια θα μας έφτυνε, αφού κάθε μέρα μιλάμε στο βωμό της δημοκρατίας. Η δημοκρατία έτσι, η δημοκρατία αλλιώς, η δημοκρατία εκείνη, η δημοκρατία τάλλο, η δημοκρατία του παράλλο. Λοιπόν, να χαιρετήσω και μερικά φορά. Τον Ερντογάν όμως τον ψηφίζουν άνθρωποι και βγαίνει. Όπως και τον κόμμα του. Ναι. Καλά τώρα, εντάξει. Τι. Εντάξει. Είδατε σήμερα ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που ένας ισλαμιστής του ISIS, ο οποίος ήταν σφαγίας, αποκεφάλιζε κτλ., ήταν προτεργάτης του πραξικοπήματος υπέρ του Ερντογάν στην Τουρκία. Τον έχουν και σε φωτογραφίες κιόλας. Ένας αδύνατος. Ναι. Είναι για να γελάει ο κόσμος, κύριε Ραμπτόπουλε. Θα ήθελα να χαιρετήσω κάτι φίλους με εκεί, τη Ρωσονέρη στην Καλαμαριά που με ακούνε. Είναι πολύ καλά παιδιά. Στέλνω τα χαιρετήματά μου. Λοιπόν, 6 Δεκεμβρίου στη γιορτή του Αγίου Νικολάου, του προπονητή μας, του κυρίου. Ένα μήνυμα μου λέει, εσείς η Χρυσή Αυγή, η ορκομοσία στο βουνό, όπως ο Ρουπακιάς έχετε κάνει, λέει. Όχι, εγώ προσωπικά όχι. Όχι. Δεν έχουν, δεν ξέρω αν έχουν κάνει. Ζήτω θάνατος δηλαδή. Ζήτω θάνατος δηλαδή. Ζήτω θάνατος. Για την υπεράσπιση της πατρίδας προέχει το αίμα του κάθε Έλληνα να δοθεί πρώτο. Δηλαδή εγώ λες. Η πάτρια εδάφη και το χώμα μας, να πούμε. Δηλαδή εγώ αξίζει τον κόπο να χύσω το αίμα μου για την πατρίδα αυτήν εδώ, ας πούμε. Βεβαίως αξίζει τον κόπο σας να χύσετε το αίμα σας για την πατρίδα, διότι από αυτή την πατρίδα αμείβεστε πλουσιοπάροχα. Αν ήσασταν στο Βουκουρέστι, ας πούμε, ή στη Βάρνα της Φιλιππούπολης ή στη Σόφια. Δεν ξέρουμε αν θα παίρνατε αυτό το ποσά, τα ποσά, κύριε Ραμπτόπουλε. Ποια ποσά? Αν λάθος, κύριε Ραμπτόπουλε. Σε ποια ποσά, τα για ποια ποσά? Τα οποία παίρνετε, δουλεύετε, τρέχετε, τα αξίζετε και τα παίρνετε. Α, πού να τα πούμε. Και αν τρέχατε όμως, ναι, μπορεί να μην παίρνατε αυτά, να παίρνατε τα μισά από αυτά που παίρνετε. Θα αξίζατε εκεί να χύσετε το αίμα σας για τη Βουλγαρία, ας πούμε, για τη Ρουμανία ή για την Αλβανία που κάποτε... Για καμιά πατρίδα δεν αξίζει τον κόπο να χύσεις τίποτα. Άλλα πράγματα μπορείς να χύσεις. Ναι. Εσείς προσωπικά, κύριε Ραμπτόπουλε, ναι. που έχετε παρακολουθήσει συνέντευξη και παρουσίαση του νέου κόμματος του κυρίου
που είναι πρόεδρος στο κανάλι στο ΑΡΤ, ναι, και αφεντικού σας, ναι, ναι, δεν μπορείτε να μιλάτε ότι δεν μπορείτε να χύσετε το έργο για την πατρίδα, διότι αυτός υποτίθεται υποκειμενικά, ναι, ως εθνικιστής ΔΕΜΕΚ, ναι, ναι, προβάλλει ας πούμε αυτά. Δεν μπορείς, ναι, ναι, αλλά εγώ είμαι αθλητικού περιεχομένου. Δεν μπορώ κανονικά, να... Εσείς κανονικά θα έπρεπε, εφόσον λέτε αυτό, να έπρεπε να πάτε σε μια συγκέντρωση του ΚΚΕ που μιλάει η Παπαρίγα ή ο κύριος Κουτσούμπας. Δηλαδή θέλετε να, να πείτε... Να χορεύετε σε μπεκιά, ας πούμε, με τον κύριο Κουτσούμπα. Οι οποίοι αυτοί οι κομμουνιστές δεν χρειάζεται να χύσουν το αίμα τους για την πατρίδα, διότι η μητέρα πατρίδα για αυτούς είναι η Ρωσία. Αυτό αναφέρεται σε πρώτη τους, να πούμε, εθνοσυνέλευση το 1931 στην Αθήνα. Τα γράφουν και τα βιβλία, για αυτό που το λέω εγώ. Όποιος θέλει μπορεί να πει στο διαδίκτυο να το δει. Λοιπόν, τώρα αν εμείς, ναι, έχουμε πάει στο βουνό, ναι, και έχουμε δώσει όρκους και οτιδήποτε, θα μας κρίνει η ιστορία. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μας κρίνει κανένας άλλος, θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός, αυτός είναι κριτής και η ιστορία. Μάλιστα. Ναι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού άνευ. Άνευ. Ναι, άνευ του πονηρού, βεβαίως. Δεν ξέρω και... Προσέχετε και τζόκι όταν κάνετε με τον κύριο Κόκκινο, μην τον μπερδέψει γιατί τρέχει πιο γρήγορα από εσάς. Γιατί σήμερα, ναι, πέρασε μια λάμψη από τα βουνά της Ευκαρπίας από πάνω. Ήταν ο Φλαντ Γκόρντον Κόκκινος. Με τη στολή έτρεχε. Ο γυμνός. Απ' τη μέση και πάνω. Κύριε Σκορδά, κύριε Σκορδά, τα περαστικά μας αύριο που είναι 20ης, η διαδικασία για το δασιγένειο και για το ορίσιο. Ναι. Κύριε Σκορδά, τα περαστικά μας. Ναι. Ατυχήσατε, είστε σαν εκείνη την ταινία του Κωνσταντάρα που έλεγε «Αχ, καημένη είμαι, ατυχήσασα». Ναι. Θυμάστε, κύριε Σταρνούπουλε. Πρώτη φορά βλέπω, ατυχήσασα με γιοταχή. Ναι. Ατυχήσασα, ναι, ναι, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Προσέχατε, κύριε Σκόρδα, εσείς και η γωνία Αγίας Σοφίας και Ερμού, εκεί που μαζεύονται κάτι καλά παιδιά. Δικά του, της δικά παλαιάς, του. Της παλαιάς εθνικής φρουράς. Του άρεός μας. Σουλίνας και τα λοιπά. Μάλιστα. Σουλίνας και τα λοιπά, αυτοί που χρεώσαν την ΠΑΕ ΑΡΤ 38 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Καλημέρα μου, κύριε Ραπτό. Να πάτε όπου θέλετε. Να πάτε όπου θέλετε. Να πάτε όπου θέλετε. Να πάτε όπου θέλετε. Καλησπέρα, Κωστή, λέω 352. Λίγο πριν τον Αύγουστο προσπαθείς να μας ξυπνήσεις για να πάρουμε πρωτάθλημα. Βεβαίως. Τι να σε πω τώρα, λίγο πριν τον Αύγουστο τώρα. Αλλά εμείς, λέει, αποσιοποιητικά, αν του χρόνου το πάρει η ΑΕΚ, μπορεί κάτι να γίνει. Λες ρε φίλε να δούμε τέτοιο σκηνικό. Λες να έχουμε. Α, αν το πάρει ΑΕΚ δεν θα τον πειράξει το ΠΑΟΚΣΥ, δεν θα καυγήσει. Ο 5-12. Πώς να την πάρει την τρένο ο ΣΕΟ Άφραγκος, λέει, αφού δεν έκανε προσφορά. Μόνο οι Ιταλοί κάνανε, λέει, προσφορά 45 εκατομμυρίων ευρώ και την πήραν. Ναι, δεν κάνανε. Την πήραν. Ολόκληρος ο ΣΕ χάθηκε για 45 εκατομμύρια. Ιδιώτευσε, ιδιώτευσε. Πάει και ο ΣΕ. Και τώρα πώς θα διορίζουν στον ΟΣΕ, δεν έχει διορισμό. Τώρα πρέπει να δουλέψεις. Μάλιστα. Ούτε μεροκάματα αυτά, ούτε έξτρα, ούτε αυτά, ούτε στο καψίς καφέ, δεν έχει. Λοιπόν, Κώστα είσαι απίθανος, λέει ο 925. Η παρέα σου, η παρέα που μας κρατάς είναι μοναδική. Γέλασα πολύ όταν είπες πρακτικός άνθρωπος ο Ερντογκάν. Είσαι ο δικός μας άνθρωπος, λέει ο Τάκης. Και ο 512. Εγώ δεν είμαι γάβρος, αλλά και αυτό το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ακόμα και τον Ιβάν να κάνετε πρόεδρο της ΕΠΟ. Από τον πρώτο γύρο θα καθαρίσει την μπουγάδα ο Κυρσάβας. Άλλωστε το είπε, όποιος και να πάρει την ΕΠΟ δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή σαν να σου λέει πάλι εμείς και όχι εσείς θα κάνετε κουμάντο στην Ελλάδα. Για Αλέξανδρο Ζήχνης, φίλε, να ρωτήσει τον γαμπρό μου τον Γιωργάκη που είναι από το χωριό. Λοιπόν, μουσική ηχολήπτη. Να πιούμε δύο γουλιές καφέ. Πρακτικός άνθρωπος ο Ερντογκάν. 30 ευρώ τη μέρα, τι να σε ταΐζω, τι να σε δίνω, τι να σε ποντίζω. Σου παίρνω την κεφάλα να πούμε και τελειώνεις. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα φίλε. Έλα φίλε. Κωνσταντίνε. Ναι φίλε. Εγώ είμαι ο Χρήστος. Καλώς τον. Ανεβαίνεις την Μπότσαρ, την κατεβαίνω εγώ. Έλα. Γλυκό αγόρι, πού είσαι, πού είσαι, χάθηκες, ναι. Παρεμπιπτόντως, όσοι δεν το ξέρουν, ναι, ναι, έχω την εντύπωση αύριο ότι την ασφαλτοστρώνουν. Ναι. Ποιαν. Ναι. Την Μπότσαρη. Ναι, έτσι έχω την εντύπωση, δεν ξέρω τώρα, μην θεωρηθήκε η είδηση, πώς το λένε... Εντάξει.
Ας την ασφαλτό στρώσουν, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς περνάς, τι γίνεται. Εσύ θέλω να με πεις, ρε φίλε, εσύ κάνεις δουλειά, ρε φίλε, και την κάνεις πολύ καλά και εσύ χαίρομαι για αυτό που κάνεις, γιατί ξέρω ότι το κάνεις έξυπνα. Εγώ χαίρομαι για αυτό που κάνω. Αλλά όχι γιατί το κάνω έξυπνα, γιατί το γουστάρω. Για πες παρακάτω, τι γίνεται, τι λέει η Μπότσαρη, αύριο δεν θα ανεβείς, δεν θα κατεβώ, θα την ασφαλιστρώσουν. Τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνει και αυτός ο δήμαρχος, έτσι τόσα λεφτά παίρνει, να κάνει καμιά λακκούβα εκεί. Αν περάσει μπροστά από το στρατηγείο και δεν έχει αμορτισέρ, μπορεί να τα χαλάσει, να πούμε. Άθλοι οι δρόμοι τη πόλη, κύριε Δήμαρχε. Για πε. Η Μπότσαρη, παρεπιπτόντω, αδερφέ, μια χαρά είναι. Άλλοι δρόμοι έχουν πιο χοντρό τσαμπουκά, να πούμε, εκεί πέρα. Έχει παιδικέ καλέ αναμνήσεις με αυτή την Μπότσαρη. Εγώ σε κόβω, να πούμε, να την έχει περπατήσει. Ναι, ναι, ναι. Την έχω περπατήσει, ξέρει, εγώ επειδή πήγαινα, κατέβαινα για το λιμάνι κάτω. Ναι. Προσπαθούσα να βρω μια δίωδο, ρε παιδί μου, λέω να πάρω μια ευθεία και να στρίψω μετά δεξιά για το λιμάνι. Δηλαδή εσύ το λιμάνι από την Τούμπα έπρεπε να κατεβείς την Μπότσαρη, να πάρεις την Όλγα και να στρίψεις δεξιά. Δεν μπορούσες να πας δηλαδή Παπάφιο, ξέρω εγώ, Αγίου Φανούρη, να κατέβεις από το τρίτο σώμα, να στρίψεις από τον Ηρακλειώτη. Δεν μπορούσες να πας έτσι, όχι. Με βασανίζεις. Σε βασανίζει, ναι. Σταμάτα. Καλύτερα είναι να πας οδεύοντας, ναι, καθοδεύοντας μάλλον, στην κάθοδο. Άμα πας στην Μπότσαρη, η μόνη οδός, ίσως δεν ξέρω άμα έχει άλλο δρόμο τέτοιο, που η Μπότσαρη στην ουσία, ναι, βλέπει θάλασσα. Δηλαδή, για να μαθαίνουν ίσως κάποιοι που δεν ξέρουν. Σωστό. Έχουμε μια σχέση με τη θάλασσα, γιατί νιώθουμε την άβρα, ρε παιδί μου. Είναι η Μπότσαρη, είναι μια ευθεία κάτω. Άμα την πάρεις ευθεία, να πατήσεις κανένα φρένο πρωτού περάσεις από το Μεγάλο Αλέξανδρο πάνω. Να πούμε. Εσένα σ' αρέσει να την κατεβαίνεις ή να την ανεβαίνεις την Μπότσαρη? Ξέρεις τι, μ' αρέσει όταν είμαι φορτό να την κατεβαίνω. Ναι. Αλλά μετά, όταν είμαι βαριά τα σεκλέτια μου, ναι, και η αντιφόρα είναι δύσκολη πάντα, να ξέρεις. Ναι, ναι. Δεν έχω φράγκο, όταν την ανεβαίνω. Δύσκολος. Μου φαίνεται σαν τον Γολγοθά. Εκεί πέρα ειδικά, να σου πω κάτι, ρε φίλε, ειδικά εκεί πέρα το παρκάκι, εσύ το έχεις προλάβει χωμάτινο όταν ήταν εκεί πέρα. Για τον κύριο Μαναβή δεν λέει κανένας κουβέντα. Άστο Μαναβή, μωρέ, τόσα χρόνια επέθανε ο άνθρωπος, άστονα. Έχει σχολεία, έχει κάνει το παρκάκι εκεί πέρα που μαζεύει κόσμο διάφορο εκεί πέρα. Ποιο και παρκάκι, πιο απάνω, άνω, τέρμα Μπότσαρη δηλαδή, εκείνο? Όχι ρε φίλε, στο παρκάκι ρε φίλε, όταν ανεβαίνεις Μπότσαρη, θυμάσαι που ήταν παλιά τα Χάμπουργκερ εκεί πέρα αριστερά, πως το αθλητικό του απέναντι το μαγαζί που είναι. Α, πρώτη, την αθλοκίνηση λες, ναι, 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 εκεί τις καφετέρειες στο πεζόδρομο, ναι, 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 ναι. Θυμάσαι παλιά, το έχεις προλάβει εκεί πέρα, εκείνο το μαγαζί το γωνιακό, πόσες φορές έχει αλλάξει παρτίδα, ρε μάγκα μου, θυμάσαι που ναι, πουλούσε. Ναι, ναι, ναι. Κερπιά, να πούμε, ήταν. Εμένα το μόνο πάρκο που μου αρέσει είναι το Αϊθαράπι. Μαζεύονται 100.000 τεμπελχανάδες κάθε μέρα εκεί πέρα. Είναι και η Δέσπο, την ξέρεις τη Δέσπο? Βεβαίως. Η Δέσπο είναι εκείνη στον Αϊθαράπι που ζητιανεύει. Καλέ για την ψυχή της μάνας σου, δώσ' μου ένα ευρώ να πάρω ένα γάλα. Ναι, η Δέσπο, ναι, ναι. Έτσι, η Δέσπο, δεν την ξέρεις τη Δέσπο? 78 χρονών, ένα ένσημο δεν έχει η Δέσπο. Η Δέσπο κυλολεί, δεν κάνανε ένσημα. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Είναι φιλότιμη η γειτονιά μας. Βέβαια. Άνθρωποι εδώ πέρα. Να σου πω και κάτι. Ναι. Επειδή έχω πάει και εγώ, υποτίθεται ότι ανήκω κανονικά στο πάνω διάζωμα, στην Αγία Βαρβάρα. Ναι. Αλλά ωστόσο, στον Άγιο Θεράπη, ναι, που πηγαίνω καμιά φορά όταν πηγαίνω. Τι κάνεις στον Άγιο Θεράπη? Πλένεσαι στις 19 βρύσες εκεί που φτιάξανε. Καλά, πιο. Να σου πω την αλήθεια, Κωνσταντίνε, πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, επειδή εγώ και. Πέρα από το φιλοσοφικό, έχω και κάποια αρχιτεκτονική, πώς το λένε. Μη, άστην. Αυτή θα την πιάσουμε σε άλλη εκπομπή. Άστην αρχιτεκτονική. Μη, άστην να πάει στο διάλογο. Όχι την αρχιτεκτονική. Άλλη φορά. Άλλη φορά.
Εγώ έμεινα, μείναμε στις βρύσες του Αϊθαράπη. Βρύσες, ναι. Για τις βρύσες θέλω να σου πω. Άκομψο ρε φίλε. Άκομψο. 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 Πώς είναι πολύ φορτωμένο, δηλαδή δεν χρειαζόταν. Έχουν καλύψει όλο γύρω γύρω, όλο τον περίγυρο με βρύσες, οι οποίες δεν λειτουργούν τώρα. Τώρα επόμενος επίτροπος θα βάλει και μια τουλούμπα να πούμε. Τις θυμάσαι τις τουλούμπες. Τις που... τουλούμπες τις έχω προλάβει εγώ. Ναι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Αυτό κάποιοι προφανώς τα πήραν από εκεί πέρα. Όπω, να... κόβεσαι, κόβεσαι. Δεν. Όχι. Προφανώς δεν έχει τέτοια πράγματα. Εμείς λέμε ότι η εκκλησία μας έχει 19 βρύσες. Εσύ πάει το νου στο πονηρό. Ένα αυτός ο Έλληνας, ο νου στο πονηρό. Για την αρχιτεκτονική, είσαι κοψιχολήπης. Για την αρχιτεκτονική θα μου τα πεις άλλη φορά. Άσε να ασφαλτοστρωθεί τώρα η μπότσαρη και μετά θα την πάρω εγώ απάνω. Κατέβαινε εσύ κάτω. Και άμα φτιάξει και η μέση μου καλά-καλά και κάνω και προπόνηση έτσι δυναμική, μπορεί να σε πάρω και στους ώμους μου να την ανεβούμε τρέχοντας. 2,5 χιλιόμετρα είναι μέχρι να την πάρεις απάνω. Τέρμα! Ναι. 2,5 χιλιόμετρα είναι. Άμα την πάρεις απάνω. Ναι. Τα λέμε καλό βράδυ, τα λέμε.